στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σου, ο Θεός, ελπίστων, δόξα σου. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτητας ψυχάς ημών. Αμήν. Της ευβοίας των πόνων ημού μένεις αγκάρισμα, της θεολογίας των μίστη και Χριστού φιλοκνησιών. Πορφύριον τιμήσω με πιστή, των πλήν χαρισμάτων εκπαιδός, δαιμονώντας αγκητρούτε και ασθενείς, η άκεμπιστη κράζοντας, δόξατος εν δοκότηση ίσχυ, δόξατος εν αγνάστος αντί, δόξατο εν εργού τη βία σου, πασινιάματα. Σεβαστοί πατέρες, πατέρα Βασίλη, πατέρα Γεώργια, πατέρα Χριστόδουλε και αγαπημένοι αδερφοί, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω όλους στην πρώτη σύναξη της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στο νησί μας, ευχόμενος διαπρεσβειών του Αγίου Πορφυρίου, αυτή η προσπάθεια να αποτελέσει το ένασμα για πνευματική αφύπνιση και ενεργοποίηση της λησμονημένης εθνικής μας υπόστασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβαστό Μητροπολίτη μας κύριο Δωρόθεο, ο οποίος λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας, που όμως πάντα με το ανίστακτό του ενδιαφέρον στηρίζει κάθε υγιή και φιλότιμη προσπάθεια που έχει να κάνει με τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Ευχαριστώ πολύ τους πατέρες μας που μας τιμάτε πάντα με την παρουσία σας και ιδιαίτερα τον πατέρα Χριστόδουλο Χατζηθανάση, ο οποίος κατόπιν προσκλήσεώς μας απεδέχθη με τα περισσής χαράς και πατρικής αγάπης να έρθει σε αυτή μας τη σύναξη και να μας μιλήσει για το Μέγα Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο. Ευχαριστώ και όλους όσους βοήθησαν για να γίνει η απόψινή οργάνωση και εκδήλωση και φυσικά ευχαριστώ όλους εσάς, τον φιλόχριστο και ελληνικό λαό της Μυκόνου που αποτελεί την καρδιά αλλά και το πλήρωμα της απόψινής βραδιάς. Δύο λόγια να μου επιτρέψετε να σας πω βέβαια τι εστί η Ενωμένη Ρωμιοσύνη, πώς ξεκίνησε και πώς πορεύεται. Στην εποχή μας είναι γεγονός ότι περνάμε πρωτοφανή κρίση. Μεγάλος είναι ο πόνος μας να βλέπουμε σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό τον λαό μας, πληκισμένο με τόσα χαρίσματα από τον Θεό, να έχει χάσει τον δρόμο του και τους νέους μας χωρίς αξίες και ιδανικά να παραπέουν μέσα στο σκοτάδι των παθών τους και αρκετοί τελικά να καταστρέφονται. Πάρα τα αυτά, μέσα στην παθομολογούμενη κρίση, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι υπάρχει μετάνοια και ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι με πνευματική ζωή, με ικανότητες και διάθεση να βοηθήσουν, αλλά αγωνίζονται πεμονωμένα. Μετά από σκέψεις πολλές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν ήταν δυνατόν να συνεργαστούν όσοι πιστεύουν στις αξίες, θα μπορούσε σύν Θεό να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Όλοι επιζητούν αυτήν την ενωμένη προσπάθεια, αλλά πώς θα γίνει η πραγματικότητα? Κάπως έτσι, ψυχές που απετέλεσαν την πρώτη ομάδα της ΕΡΟ προχώρησαν στη σύσταση και οργάνωση αυτού του σωματείου, το οποίο αποτελείται από μέλη που τα συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε ως άτομα ελεύθερα, αλλά και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας. Αν τις κρατήσουμε, θα μας διαφυλάξουν και αν τις απεπολύσουμε, θα χαθούμε. Βάση του καταστατικού του, η σκοπή του σωματείου είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξων Ελλήνων. Ειδικότερα, οι αξίες αυτές είναι πρώτον, η μακραίωνη και πολυκύματη και εξόχως διδακτική ιστορία μας.
Δεύτερον, ο θεσμός της οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την κατοίκον εκκλησία. Τρίτον, η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε το Ευαγγέλιο της Αποκαλυφθής της Αλήθειας, καθώς και η ελληνοχριστιανική παιδεία. Και πέμπτον, η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας που αποτελεί τη μνήμη του λαού μας. Το σωματείο δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την πολιτική. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα πολιτικά κόμματα κομματιάζουν το λαό. Η Ενωμένη Ρωδομιοσύνη δεν είναι ούτε ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα, ούτε ένα διαφορετικό σύστημα κοινωνικό, αλλά είναι ένα συντονιστικό κέντρο, ένας συλλογικός τρόπος έκφρασης και ενέργειας που μπορεί να συνεργάζεται με κάθε φορέα που ποθεί το αγαθό και τη γνήσια ένωση των Ορθοδόξων Ρωμιών. Τηρεί τους νόμους, σέβεται το δημοκρατικό πολίτευμα και υιοθετεί απόλυτα τα χριστά ήθη. Δεν είναι αγωνιστικό ή υποκατάστατο άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων ή πολύ περισσότερο εκκλησιαστικών. Αν μιλήσει ή γράψει για την Ορθοδοξία, θα είναι μόνο για να καταδείξει ότι η Εκκλησία είναι ο ασφαλέστερος λιμένας της σωτηρίας μας και η κυβωτός του γένου μας. Η Ενωμένη Νομιοσύνη είναι ένα απλό κέντρο που αποβλέπει στην αποκοινού μελέτη και προβολή των πνευματικών αξιών με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο και με κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κάποιες εκδόσεις, διαδικτυακά και εκδηλώσεις σαν τη σημερινή. Απότερος σκοπός είναι να δώσει ελπίδα, ιδανικά και όραμα στους νεοέλληνες μέσα από την παιδεία, τη σωστή ενημέρωση και την προβολή υγιών προτύπων με κεντρικό στόχο τη βοήθεια της οικογένειας αλλά και κυρίως της νεότητας που είναι το μέλλον μας. Η προσπάθεια είναι εγγενής. Βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, ο οποίος αγαπά τις αξίες του και θέλει την ενότητά του. Αυτό το βεβαιώνει και η πρόθυμη και αθρώα προσέλευση όσων πληροφορούνται για το Σωματείο. Οι αρχές και ο σκοπός του Σωματείου είναι στοιχεία σταθερά και αμετάτρεπτα, αλλά ο τρόπος, τα μέσα και οι ενέργειες εκπληρώσεως αυτών υπόκεινται και σε διάλογο και σε κριτική. Δεν εισερχόμεθα σε πολεμική με το κακό, ούτε σε αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις, αλλά σύνθημά μας είναι «Νίκα εν το αγαθό το κακόν». Η απλούστερα να πληθύνει το καλό με καλό τρόπο για να εξαφανιστεί έτσι το κακό. Προσωπικά, όντας πια μέλος αυτής της ευλογημένης αλυσίδας της ΕΡΟ, αλλά και όλα τα μέλη της ομάδας του νησιού μας, φρονούμε ότι η Ενωμένη Ρωμιοσύνη αποτελεί μια νεότερη κυβωτό που πορεύεται υγιώς και αγωνίζεται μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των πολλαπλών εξελίξεων της κοσμικής ασχήμιας και της παγκοσμιοποίησης. Αποτελεί μια ασφαλή πηξίδα που με τη χάρη του Θεού και τις φιλότιμες προσπάθειες όλων μας θα οδηγήσει το πλήρωμά της στον αγγελισμό και στη σωτηρία. Ο Τριαδικός Θεός μας κρέμασε τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων στη μεταξύ μας εν Χριστώ αγάπη. Γι' αυτό το μόνο που χρειαζόμαστε για να γεννά αυτή την αγάπη είναι η αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος συνήθιζε να λέει «πρόσθεση ημίν πίστη». Και αυτό ευχόμεθα και εμείς, να μας προσθέτει ο Θεός πίστη ή να όσοι άπαντες εν. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσουμε τον πατέρα Βασίλειο, αρχιερατικό Τσάνο Μεράς Μικών και Παλαιοκάστρου, να μας διαβάσει το μήνυμα του δεσπότη μας, του κύριου Δωρόθεου, και μετά τον έχουμε τη χαρά να έχουμε απόψε μαζί μας από την νεότητα της ΕΡΟ, τον αγαπητό Αλέξανδρο και τη σύζυγό την Λεωνόρα. Είναι νιόμπαντρα τα παιδιά, να εύχεστε για την ευλογία της ζωής τους. Και θα μας διαβάσει και εκείνος αντίστοιχα το μήνυμα από το Δικαιωτικό Συμβούλιο της Ρωμιοσύνης. Πατέρα Βασίλη. Αγαπητοί μου, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμεθα στην Περιάκου, στη γεννήτηρά μας Νήσο Μύκονο, τον ενδεσιμολογιότατο πρωτοπεσβύτερο Χριστόδουλο Χατζηθανάση και τον καλωσορίζουμε στο νησί των Ανέμων, ένα νησί οι κάτοικοι του οποίου παρά τις χιλιάδες των τουριστών που κατέτος το επισκέπτονται, παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις του γένους και της Αγίας μας Εκκλησίας, αλόβητοι από τις θωροποιές επιδράσεις του τουρισμού. Αυτό ακριβώς αποδεικνύει και η αποψινή εκδήλωση
που διοργάνωσε ο υπεύθυνος Ενωμένης Ρωμιοσύνης για τη Μύκονο, αγαπητός μας και ευλαβέστατος κύριος Δημήτριος Ασημωμίτης, τον οποίο και συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία του και τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία του στο πνευματικό μας έργο και την προσφορά του στην τοπική εκκλησία της Μυκόνου. Εγκαρδίως συγχαίρουμε επίσης και το Κέντρο Ενότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών του Γένους μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, τα μέλη και οι συνεργάτες του οποίου σε εποχές δυσχήμερες για την πατρίδα μας και έντονα αντιπνευματικές αγωνίζονται για την επανασύνδεση του ελληνισμού, για τις ζωοπάροχες ρίζες της ελληνοφόδοξης παράδοσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή μας ως έθνος. Με τις σκέψεις αυτές, αφού σας υπενθυμίσουμε την προφητεία διαπίστωση του Γέροντα Προφυρίου ότι ο άρτος ποτέ δεν θα λείψει από την Εκκλησία, θα περάσετε δύσκολα, αλλά κοντά στην Εκκλησία κανένας δεν θα χαθεί, μη φοβάστε, θα επέμβει ο Κύριος, διότι η σωτηρία της Ελλάδος μόνο δια του Κυρίου θα γίνει. Σας καλώ όλους να παραμείνετε πιστοί στον Χριστό και την Εκκλησία Του, την κυβωτό της σωτηρίας, και σας εύχομαι υγεία και κάθε παρακυρίου ευλογία. Με τα πατρικής αγάπης, ο Σύλλου και Μυκόνου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, καλησπέρα. Με πόνο ψυχής δεν βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας με αιτία επίγουσης υποχρεώσεις. Ένα σχεδόν έκτατο Διοικητικό Συμβούλιο ανάγκασε την Τριμερή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να βρεθούν στην Αθήνα για να συζητήσουν και επιλύσουν τρέχοντα θέματα. Ποιος πραγματικά δεν θα ήθελε σήμερα να βρίσκεται μαζί σας σε μια συγκέντρωση γεμάτη Χριστό και Ελλάδα, σε μια σύναξη πνευματικής πανδεσίας από την ομάδα της Μυκόνου που κάτω από αντίξωες συνθήκες τη διοργάνωσε. Μια ομάδα πλήρης ζέσεως και ζήλου, θεϊκού κατορθώνει μεγάλη εργασία, σε μια σύναξη που θα προβληθούν οι αξίες μας, οι διαχρονικές και που θα δώσει όθηση και νέο ξεκίνημα, ιδιαίτερα στους νέους, για κάτι όμορφο και πραγματικό. Αυτή η σύναξη ας γίνει για όλους αρχή, για ενότητα του γένους μας και ας καταδείξει η γη πρότυπα για όλους μας. Εμείς νοερά μαζί σας ευχόμαστε για επιτυχία και σας ασπαζόμαστε εν Χριστώ. Το Διοικητικό Συμβόλαιο της ΕΡΟ. Να παρακαλέσουμε τον Πατέρα Χριστόδουλο να μας κηρύξει το Λόγο του Θεού μέσα από το πρόσωπο του Αγίου Πορφυρίου. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη κύριο Δωρόθεο που με δέχτηκε και μου επέτρεψε να μιλήσω σε αυτή εδώ τη συγκέντρωση και εύχομαι με τις ευχές του να μην τον διαψεύσω. Ευχαριστώ επίσης και την τοπική οργάνωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το να μιλήσει κάποιος για έναν Άγιο. Και το να μιλήσουμε για έναν Άγιο είναι δύσκολο θέμα. Γιατί για να μιλήσει κάποιος για έναν Άγιο πρέπει να είναι ο ίδιος Άγιος. Και επειδή εμείς πόρο απέχουμε από αυτό, καταλαβαίνετε ότι αυτά που θα πούμε δεν θα είναι η... Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ό,τι επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Τι σημαίνει Άγιος? Πολλοί από εμάς
Νομίζω ότι ο Άγιος είναι κάποιος που έχει προορατικό χάρισμα, διορατικό, που κάνει θαύματα, που κάνει άσεις. Δεν ξέρω τι άλλο κάνει. Δεν είναι αυτό, αδελφοί μου. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, με μία και μόνη διαφορά από εμάς. Και αυτή η διαφορά είναι ότι αγάπησαν τον Χριστό μας περισσότερο από εμάς. Τον αγάπησαν εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας, της καρδίας και της διανοίας αυτών. Δώσανε όλη τους τη ζωή τους, όλη τους τη ζωή και την αγάπη τους για να αγαπήσουν τον Χριστό. Και όταν η αγάπη τους, όταν η αγάπη του Χριστού γέμισε τις καρδιές τους, τότε αυτή η αγάπη άρχισε να ξεχυλίζει και έξω. Και οι άνθρωποι άρχισαν να έτρεχαν να πιούνε καθαρό νερό. Οι Άγιοι γενικώς είναι άνθρωποι που κρύβονται. Αυτά που ξέρουμε για αυτούς είναι τα λίγα. Τα πολλά τα ξέρει μόνο ο Θεός. Εμείς ξέρουμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα που έγιναν και που αποδεικνύουν την πόση μεγάλη αγάπη είχαν για τον Χριστό. Θα σας πω με ένα παράδειγμα που το έχω πει πολλές φορές και που μου αρέσει πάρα πολύ και το είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Θέλετε, λέει, να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά η δική μας από έναν Άγιο. Θα σας πω, λέει, μια ιστορία. Έστω ένας από εμάς πεθαίνει. Φτάνει στην άλλη ζωή, πάει να μπει στο παράδεισο, τον σταματάει ένας άγγελος. Ποιος είσαι εσύ? Ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Τασία, η Μαρία. Α, λέει, καλά, για να δούμε, λέει, τι έχεις κάνει. Ανοίγει τα βιβλία, κοιτάζει, λέει, κοίτα δεις, έχεις κάνει πολλές καλές πράξεις και θα έπρεπε να μπει στον παράδεισο. Αλλά δυστυχώς, λέει, δεν μπορείς να μπει στον παράδεισο γιατί ο παράδεισος γέμισε και θα πας στην κόλαση. Τότε εμείς άρχισαμε να φωνάζουμε. Εγώ να πάω στην κόλαση, που έκανα αυτά, που έκανα τα άλλα, που έκανα τόσες θυσίες και έκανα τόσα καλά και δεν μου το λέγατε ότι δεν έχει θέση για όλους, τουλάχιστον να κάνω τη ζωή μου και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έστω τώρα ότι ένας Άγιος πεθαίνει κι αυτός. Φτάνει στην πόρτα του Παραδείσου, πάει να μπει, τον σταματάει ο Άγγελος. Ποιος είσαι εσύ? Ο Κώστας, ο Δημήτρης, η Γεωργία, η Τασία, ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο πατήρ Ευάγγελος, ο δεν ξέρω ποιος. Ο Άγγελος, για να δούμε τι έχεις κάνει. Ανοίγει τα βιβλία. Καλά πράγματα, λέει, έχεις κάνει και δεν πρέπει να πας στον Παράδεισο. Αλλά δυστυχώς ο Παράδεισος γέμισε. Και γι' αυτό θα πας στην κόλαση. Ο Άγιος, λέει, το πρώτο που θα έκανε θα ήταν να πέσει στα γόνατα και να δοξολογήσει το Θεό που έσωσε τόσους πολλούς ανθρώπους ώστε να γεμίσει ο Παράδεισος. Και μετά, λέει, θα πήγαινε στην κόλαση όπου με την αγάπη του θα έκανε την κόλαση Παράδεισο. Αυτή είναι η διαφορά η δική μας από τους Αγίους. Και ας έρθουμε στον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος, φαίνεται, μας τον έστειλε ο Θεός έτσι για να μας καταρρύψει ολονών τη μόρφωση, τα διπλώματα, όλα αυτά τα οποία τα μεταπτυχιακά και δεν ξέρω τι άλλα έχουμε και όπου ο καθένας νομίζω ότι είναι σπουδαία πράγματα. Διδακτορικά, σπουδές στο εξωτερικό, ξένες γλώσσες κλπ. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού, πήγε στην πρώτη και τη Δευτέρα Δημοτικού δεν την τέλειωσε. Και ο άνθρωπος αυτός έφτασε να γίνεται σύμβουλος και να ζητάνε τη γνώμη του ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίου, έρχονταν από το εξωτερικό να τον ρωτήσουν, τον παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν ποιον, τον αγράμματο άνθρωπο της Δευτέρας Δημοτικού, ο οποίος τι έκανε? Έκανε ένα και μόνο πράγμα, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αγάπησε τον Χριστό με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Στο Άγιο Όρος που πήγε, και πήγε πολύ μικρό, σε ηλικία 12-13 ετών, σκαστός από το σπίτι του. Πολλοί θα έχετε διαβάσει το βίο του. Αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφτεί για τον Άγιο Πορφύριο και δεν νομίζω ότι θα γραφτεί καλύτερο. Αυτό που λέει «Βίος και Λόγοι». Τώρα το έχουν κάνει «Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου». Έτσι είναι στο πορτοκαλί πάντα. Το έχει εκδώσει ένα μοναστήρι από την Κρήτη.
Τι είναι αυτό το βιβλίο και γιατί λέω ότι δεν θα εγγραφτεί καλύτερο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που γράψαν το βιβλίο κρατούσαν σημειώσεις ή μαγνητοφωνούσαν τις συνομιλίες τους με τον Άγιο Πορφύριο. Και επομένως, αυτά που γράφει εδώ μέσα είναι τα αυθεντικά κείμενα για τον Άγιο Πορφύριο. Είναι ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να υπάρξει. Έβγαλε και ένα δεύτερο βιβλίο, παρόμοιο με αυτό, το μοναστήρι του, απάνω, στο Μίλεση, το οποίο λέει, θα σας πω, αυτό είναι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του Αγίου Πορφυρίου, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί επακριβώς, χωρίς καμιά αλλίωση. Το μειονέκτημα είναι ότι αυτά που λέμε προφορικά, επειδή τα συνοδεύουμε με νεύματα, με χειρονομίες, αυξομειώνουμε τον τόνο της φωνής μας κλπ, όταν τα γράψεις αυτούσια στο χαρτί, σε ορισμένα σημεία δεν βγαίνει νόημα ή γίνονται δυσνόητα. Επομένως, είναι κατά τη γνώμη μου καλό, αλλά λίγο πιο κάτω από αυτό εδώ το βιβλίο που έχει γραφτεί πρώτο-πρώτο. Ο Άγιος λοιπόν Πορφύριος ανέβηκε στο Άγιο Όρος σε πολύ μικρή ηλικία, σας είπα 12-13 ετών, σκαστός από το σπίτι του και μάλιστα η μητέρα του τον έκλαιγε για χρόνια και του κάνει μνημόσυνο. Και αυτό έγινε με ένα εντελώς θαυμαστό τρόπο. Όταν ήταν παιδάκι μικρό, στη Δευτέρα Δημοτικού, και λόγω μεγάλης φτώχειας της οικογένειάς του, τον πήρανε οι γονείς του να βοσκάει τα πρόβατα. Εκεί ένας θείος του, του φέρε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, να το διαβάσει. Και αυτός με τα λίγα κολυβογράμματα που ήξερε, γραμμή-γραμμή, λέξη-λέξη, κατόρθωσε να το διαβάσει. Αν σας πέσει στα χέρια ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, διαβάστε το, είναι ένας εξαιρετικός ο βίος, γιατί και αυτός το σκάσε μικρός από το σπίτι του, πήγε, έγινε μοναχός και μετά επέστρεψε στην οικογένειά του, όπου έγινε κυπουρός. Στο σπίτι του σε ένα καλύβι, γι' αυτό και λέγεται Καλυβίτης. Και οι γονείς του δεν τον γνώρισαν, γιατί εντωμεταξύ είχε βγάλει γένεια και είχε μεγαλώσει και δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Και ενώ έκανε αγία ζωή πνευματική μέσα σε αυτό το καλύβι, όλη την μέρα συμπεριφερόταν σαν ένας κυπουρός. Και αποκαλύφθηκε στην οικογένειά του ποιος ήταν όταν πέθανε, γιατί τους άφησε ένα μενταγιόν που του είχε χαρίσει η μητέρα του και λέει: «Μητέρα, για να δεις ότι εγώ είμαι ο γιος σου, είναι το μενταγιόν που μου είχες χαρίσει και που του είχα όλη μου τη ζωή απάνω μου». Αυτή λοιπόν η ιστορία συγκίνησε τον Άγιο Πορφύριο και έτσι κι αυτός αποφάσισε να το σκάσει, να πάει στο Άγιο Όρος. Μάλιστα λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Αποφάσισα, λέει, να γίνω μοναχός χωρίς να έχω δει ποτέ μοναχό». Δεν είχε δει ποτέ του μοναχό εκεί στο χωριό που έμενε στην Εύβοια, στον Άγιο Ιωάννη, και δεν ήξερε τι ήταν ο μοναχός. Απλώς συγκινήθηκε τόσο πολύ η καρδούλα του και αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι τόσο ξεκάρφωτα. Είναι της Θείας Χάριτος αυτό, αλλά φαίνεται ότι είχε και πολύ Άγιο Πατέρα. Αυτό το βγάζουμε κατά συμπερασμό, γιατί έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες από τον ίδιο ή από άλλους για τον πατέρα του. Αλλά μας λέει κάπου ότι όταν δούλευε πριν πάει στο Άγιο Όρος σε εκείνο το μπακάλικο που ήταν ταυτόχρονα και μαγειρίο κλπ. Και δούλευε εκεί πέρα, έλεγε ορισμένους ψαλμούς που του είχε μάθει ο πατέρας του. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης. Και μάλιστα υπήρξε ψάλτης του Αγίου Νεκταρίου όταν ο Άγιος έφυγε εξόριστος από την Αλεξάνδρεια, ήρθε στην Αθήνα, δεν είχε να ζήσει και πήγε στην Εύβοια και έκανε τον ιεροκήρυκα και εκεί πέρα ο πατέρας του Αγίου Πορφυρίου του κάνει τον ψάλτη. Επομένως είχε ευλογίες έμεσες, γιατί νομίζω τότε δεν είχε ίσως ακόμα παντρευτεί ο πατέρας του, είχε έμεσες από τον Άγιο Νεκτάριο. Βλέπετε, η ευλογία διατηρείται, δεν χάνεται. Έδωσε ευλογία Άγιος Νεκτάριος στον πατέρα του και κοιτάξτε τι γιο έβγαλε. Και όχι μόνο τι γιο έβγαλε, έβγαλε και κόρη σπουδαία, διότι η αδελφή του, η γερόντισσα Χαρίκλια, που μετά υπήρξε και ηγουμένη στο μοναστήρι, ήταν επίσης μια αγία μορφή. Μόνο που ο Άγιος Πορφύριος της έλεγε να μην μιλάει και κρατούσε χαμηλούς τόνους.
αλλά ήταν και αυτή Αγία σε μεγάλα μέτρα και κάνανε με τον Άγιο Στανιάτα τους και οι δύο μαζί πολλές ασκήσεις και πολλές νηστείες και πολλές προσευχές. Λοιπόν, το έσκασε και πήγε στο Άγιο Όρος. Ο Θεός οδήγησε τα βήματά του. Εκεί τον οδήγησε σε δύο Άγιους Γέροντες, τον Ιωαννίκιο και τον Παντελεήμονα, που ήταν αδέρφια. Ο Παντελεήμονας ήταν ο μεγάλος γέροντας. Και εκεί τι έκανε, λέει. Έκανα, λέει, ο ίδιος αδιάκριτη υπακοή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι και να του λέγανε, το έκανε, χωρίς να το σκεφτεί. Αν θα του λέγανε πήγαινε πήδηξε από τον κρεμό κάτω, θα το έκανε. Και ο ίδιος λέει, δεν το καταλάβαινα, ούτε το έκανα γι' αυτό, αλλά τους αγαπούσα τόσο πολύ, σαν αγαπούσα τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό ήταν της χάρη τους. Και γι' αυτό, στα πρόσωπα των γερόντων του έβλεπε τον Χριστό. Και ό,τι του λέγανε, το έκανε χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς να του πει γιατί αυτό, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Το έκανε χωρίς άλλη κουβέντα. Θα σας πω την πόσο μεγάλη του υπακοή, με ένα παράδειγμα. Κάποτε είχε και ένα συνασκητή στην ηλικία του, ίσως λίγο μεγαλύτερο, δεν ξέρω τι. Ο συνασκητής την ώρα που φεύγει από τα καυσοκαλύβια για να προφτάσει το καραβάκι για να πάει στη Δάφνη, έσπασε ένα ποτήρι το πρωί. Στη βιασύνη να προφτάσει το καραβάκι, στο μεγάλο γέροντα, δηλαδή στον Παντελεήμονα, δεν είπανε τίποτα. Δεν του είπε τίποτα αυτός. Και έτρεξε να προφτάσει το καραβάκι. Όταν ο γέροντας ο Παντελεήμονας σηκώθηκε, είδε το ποτήρι το σπασμένο και φωνάζει «Πορφύριε, γιατί έσπασες το ποτήρι?» και του βάλε κανόνα. Ο Άγιος Πορφύριος δεν τόλμησε να του πει ούτε ότι εγώ δεν το έκανε, ούτε ότι το έκανε κάποιος άλλος, ούτε τίποτα. Έκανε τον κανόνα ολόκληρο όπως του τον έδωσε ο γέροντάς του. Το βράδυ που γύρισε ο υποτακτικός ο άλλος ο συνασκητής του, πάει στο μεγάλο γέροντα στον Παντελεήμονα και του λέει «Γέροντα, το πρωί που έφυγα σας έσπασα ένα ποτήρι, αλλά δεν πρόφτασα να σου το πω γιατί θα είχαμε το καραβάκι. Ήταν μαζί μου κάποιος και του λέει «Γέροντα, θα σας είπε μπράβο ο γέροντάς σας». «Μωρέ, δεν λέγανε τέτοια στο Άγιο Όρος», λέει. Τίποτα, κουβέντα, ούτε μπράβο, ούτε τίποτα. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ήθελε τα μπράβο και τα ζήτω. Τα μπράβο και τα ζήτω στα παιδιά μας κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και λέγεται ότι τους ανεβάζουν πολύ τον εγωισμό. Και το ρώτησε κάποιος, καλά παππούλη, και πώς θα επιβραβεύσουμε αυτόν που κάνει κάτι καλό? Θα σας πω, λέει. Πρώτον, επιβραβεύεται από το έργο το καλό που έκανε. Και δεύτερον, η ικανοποίηση στα πρόσωπα των γύρων του είναι η επιβραβεύσή του. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Εμείς μπράβο και ζήτω και δώσ' του και πήξ' του και τα παιδιά μας αποκτάνε ένα εγωισμό τεράστιο και όταν φτάσουν μετά σε κάποια ηλικία, άντε να τα μαζέψουμε και άντε να τα ακούσουμε και άντε να μας ακούσουν και άντε να χαμηλώσουν το κεφάλι και άντε να κάνουν υπακοή. Μπράβο και ζήτω. Μεγάλη ζημιά στην ψυχή. Δεν το ήθελε καθόλου ο Άγιος Πορφύριος. Λοιπόν, ήταν στο Άγιο Όρος και έκανε την υπακοή αυτή την οποία λέμε. Η ζωή του ποια ήτανε? Έκανε ό,τι κανόνες του δίνανε, ό,τι εντολές του δίνανε οι γεροντές του, μάζευε σαλικάρια, χόρτα, κλάδια για το χειμώνα, έχτιζε, ό,τι του λέγανε τέλος πάντων. Και απ' την άλλη ήταν στις ακολουθίες στην εκκλησία. Τα βιβλία που είχε διαβάσει ο Άγιος Πορφύριος ήταν ελάχιστα. Και μας τα είχε πει. Δεν έχει διαβάσει από τους πατέρες κανένα. Διότι δεν το επέτρεπαν οι γεροντάδες του. Το θεωρούσαν επικίνδυνο, ίσως δεν ξέρω πώς. Αλλά πατέρες εκκλησίας μας δεν είχε διαβάσει καθόλου. Το μόνο που έχω διαβάσει λέει είναι η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη, τα κείμενα τα εκκλησιαστικά της εκκλησίας μας, το Μηναίο, την Παρακλητική και Βίους Αγίων. Άλλα πράγματα δεν είχε διαβάσει. Και μας έλεγε ότι αυτά τα πράγματα αρκούν για να αγιάσουν την ψυχή. Μάλιστα, επ' ευκαιρία θα σας πω αυτό που έλεγε και να το θυμάστε καλά. Και το λέει και μέσα στο βιβλίο, είναι γραμμένο. Να διαβάζουμε κάθε μέρα μια σελίδα από την Καινή Διαθήκη. Αν αυτό λέει το κάνουμε για ένα χρόνο συνέχεια, κάθε μέρα όμως, χωρίς παράληψη. Όχι σήμερα διάβασα 10 σελίδες γιατί είχα όρεξη και αύριο δεν διαβάζω, για 10 μέρες δεν διαβάζω αφού διάβασα 10 σελίδες.
Διάβασα 10 σελίδες ή 5 σελίδες σήμερα, αλλά την άλλη μέρα πάλι μία σελίδα. Έλεγε λοιπόν ότι αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μπει η αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Αν το κάνουμε, λέει, για ένα χρόνο συνέχεια, μετά το χρόνο θα δούμε αλλαγές στην ψυχή μας που δεν θα τις πιστεύουμε. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δοκιμάστε να το κάνετε και θα δείτε πόσα εμπόδια θα μπουν για να μην το εκτελέσετε. Γιατί σε κάποιον δεν αρέσει. Αλλά εάν το καταφέρετε, θα δείτε μεγάλη ωφέλεια. Να διαβάζουμε λοιπόν την Καινή Διαθήκη κάθε μέρα. Μια σελίδουλα. Το έκανε αυτό ο γέροντας. Και διάβαζε επίσης τα βιβλία, όπως είπαμε, τα Μηναία και την Παρακλητική. Τα κείμενα, λέει, που είναι μέσα στα Μηναία και στην Παρακλητική είναι κείμενα που έχουν γραφτεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αγιάζουν τη ψυχή μας. Και όλα τα εξηγούνται, και όλα εξηγούνται μέσα σε αυτά τα κείμενα και στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Αυτά και μόνο αρκούν για να αγιάσει η ψυχή. Βλέπετε πολύ απλά πράγματα. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι αν κάνουμε μεγάλες σπουδές, θεολογικές, τούτο, τάλο κλπ. Θα γίνουμε και σπουδαίοι. Δυστυχώς, δεν είναι αυτά τα οποία θα μας οδηγήσουν στην αγιότητα. Στην αγιότητα οδηγεί το ταπεινό φρόνημα και η προσήλωση στην αγάπη του Χριστού, όπως έκανε και ο Άγιος και όπως δίδασκε πάντοτε σε όλους μας. Θα σας πω ακόμα μία ιστορία, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτό το πνεύμα του γέροντα δεν το λέγει μόνο ο Άγιος Πορφύριος, το λένε και άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους των τελευταίων ετών, που έχει γράψει αυτή τη δογματική, η οποία εξεδόθη πριν από κάνα χρόνο, δεν είναι πολύ στα ελληνικά, και είναι καταπληκτικό βιβλίο, και θα σας έλεγα να το πάρετε, να το έχετε στο σπίτι σας, να το διαβάζετε. Δύσκολο βιβλίο, πολύ δύσκολο βιβλίο, και δεν είναι για χόρταση, θα διαβάσει μια, δύο, τρεις, πέντε σελίδες, δεν μπορείς παραπάνω, είναι πολύ συμπυκνωμένο. Αυτός λοιπόν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστημίο του Βελιγραδίου και είχε μαθητές πολλούς. Και τους μαθητές του, κάποιους από αυτούς τους είχε στείλει στην Ελλάδα σαν θεολόγους να κάνουν διδακτορικό στη θεολογία. Και τους έλεγε, δεν σας χρειάζεται για την πνευματική σας ζωή το διδακτορικό δίπλωμα. Στην πνευματική σας ζωή, το διδακτορικό δίπλωμα στη θεολογία δεν σας προσφέρει τίποτα παραπάνω. Αλλά, δυστυχώς, ο κόσμος στις μέρες μας εντυπωσιάζεται με αυτά τα πράγματα. Και όταν ακούει διδάκτορας του Πανεπιστημίου ή δεν ξέρω τι άλλο, λέει πω πω για να τα έχει σπουδάσει όλα αυτά θα είναι πολύ σπουδαίος. Γι' αυτό μόνο σας χρειάζεται για να μπορείτε να λέτε κάποιο λόγο και ο κόσμος να σας ακούει. Βλέπετε, η νοοτροπία και το πνεύμα είναι το ίδιο. Συνέχισε λοιπόν τη ζωή αυτή ο Άγιος Πορφύριος στο Άγιο Όρος και εκεί που κάποια βράδια πήγε στο καθολικό των Καυσοκαλυβίων για να προσευχηθεί, ήρθε ένας Άγιος Γέροντας, ο Γεροδημάς, ένας Ρώσος που μένε μόνος του ασκητής πάνω σε κάποια καλύβη και νόμισε ότι δεν ήταν μέσα στην εκκλησία κανείς και άρχισε να κάνει μετάνοιες μεγάλες μπροστά στην Παναγία και να προσεύχεται και να παρακαλεί και να κλαίει στην Παναγία. 80 ετών άνθρωπος και έκανε στρωτές μετάνοιες κάτω, λέει, σαν παλικαράκι. Εμείς μας λένε να κάνουμε καμιά μετάνοια, δεν μπορώ, πονάει η μέση μου, πονάει το πόδι μου, πονάει το γονατό μου και τι θα γίνει κλπ. Εκείνος ήταν 80 ετών άνθρωπος και έκανε στρωτές μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έκλαιγε και την παρακαλούσε. Και βγήκε τόσο πολύ χάρη από αυτόν, λέει, τον Άγιο, που ήρθε και σε μένα. Και έτσι πήρα και εγώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την πήρε, ναι μενο ο Γεροδημάς είχε χάρη Αγίου Πνεύματος, αλλά και ο Άγιος Πορφύριος ήταν άξιος να λάβει αυτή τη χάρη. Γιατί αν δεν είμαστε άξιοι, δεν θα μπορέσουμε ποτέ σε όσους Αγίους κοντά και να πάμε, να ωφεληθούμε. Δέστε στις μέρες μας, έχουμε τόσους Αγίους. Ο Θεός μας ευλόγησε τόσο πολύ και έχουμε μεγάλους Αγίους στην εποχή μας. Τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Εφραίου τον Κατουνακιώτη,
τον Άγιο Ιάκωβο και τόσους άλλους, στις μέρες μας. Και ο Θεός τους έστειλε όλους αυτούς, γιατί οι μέρες που περνάμε είναι δύσκολες για να μας στηρίξουν. Κι όμως περάσανε άνθρωποι δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους και δεν κατάλαβαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Τους είδαν, είπαν ένας γέρος και σηκωθήκανε και φύγανε. Εύχομαι στον καθένα από εσάς να γνωρίσει έναν Άγιο στη ζωή του και να τον φωτίσει ο Θεός να καταλάβει λίγη από τη χάρη του. Γιατί και για να καταλάβουμε από τη χάρη του Αγίου, και αυτό είναι δύσκολη ιστορία. Και πρέπει να έρθουμε στην κατάλληλη πνευματική κατάσταση. Ξέρα έναν κύριο θεολόγο, τον κύριο Νίκο, ο οποίος έχει κοιμηθεί τώρα. Είχε γνωρίσει τον Άγιο... Είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο το 1947 ή το 1949 και κατάλαβα, λέει, ποιος ήταν ο Άγιος όταν το 1972-73 του είπα ότι η κόρα μου αραβωνιάστηκε και άρχισε να μου περιγράφει τον γαμπρό, ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι θυμώδης, εγώ, είναι υπομονετικός, είναι τούτο, είναι τ' άλλο. Και τότε πρώτη φορά κατάλαβα, μετά από πόσα, 15 χρόνια γνωριμίας. Και άλλοι άνθρωποι το είπαν αυτό, ήταν κοντά στο γέροντα και δεν καταλαβαίνε. Νομίζω έχει γράψει και ο κύριος Σωτήρης ο Σκάνδαλος, αδερφός του Παπαφώτη του Σκάνδαλου, που ήταν πνευματικοπαίδη του γέροντα, και αυτός κάτι ότι τον ήξερε πολλά χρόνια και μόνο μετά από μερικά χρόνια άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται με αυτόν τον γέροντα. Οι Άγιοι γενικώς κρύβονται. Δεν κάνουν φιγούρα, δεν έχουν ύφος, δεν έχουν στυλ. Δεν λένε, εγώ ξέρεις τι είναι αυτό, αυτό έτσι, τούτο άλλο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Βλέπεις έναν άνθρωπο απλό, ταπεινό, αγράμματο, μπορεί να μπερδεύει και τα λόγια του κλπ. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι Άγιος. Αυτό εξαρτάται από την καθαρότητα της ψυχής μας. Και έτσι απέκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ήταν τόσο σε ηλικία μόλις 17 ετών. 12-13 πήγε, στα 17 του χρόνια είχε καθαριστεί τόσο η ψυχή του, που ήταν άξιος να πάρει όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σας το λέω με τα γνώσεως λόγου. Όταν είχε κοιμηθεί ο Άγιος Πορφύριος, συνάντησα, γνωριζόμασταν λίγο, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Χώρια που μου είπε 2-3 φορές, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ με τον Άγιο Πορφύριο, εν ζωή ποτέ. Μάλιστα μου είπε 2-3 φορές με παράπονο, μωρέ, όταν ήρθε στο Άγιο Όρος, εννοούσε την εποχή που ο Άγιος Πορφύριος τους 2 τελευταίους μήνες της ζωής του ανέβηκε στο Άγιο Όρος για να κοιμηθεί εκεί. Εκείνο το διάστημα, λέει, ήμουν άρρωστος και δεν μπόρεσα να πάω να πάρω την ευχή του. Το έλεγε με παράπονο. Για άνθρωπο που δεν είχε γνωρίσει και δεν είχε ανακηρυχθεί ακόμα επίσημα, δεν είχε γίνει Άγιο κατάταξη. Λοιπόν, ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης γυρίζει λοιπόν κάποια στιγμή και μου λέει, και να ξέρεις, ένας Άγιος Πορφύριος κάθε 100-200 χρόνια στην εκκλησία μας. Τόσο ψηλά τον έβαζε. Άνθρωπο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Αυτό ήταν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν μπορείς να πεις τέτοια πράγματα για έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις γνωρίσει, ούτε έχεις διαβάσει κειμενά του, ούτε τίποτα, γιατί τότε δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε πιο μεγάλα μέτρα χάριτος είχε φτάσει. Για τον Άγιο Πορφύριο θα σας πω και μια προσωπική γνώμη, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικό σωστή, γιατί ποιος είμαι εγώ για να πω τέτοια γνώμη, αλλά θα σας την πω έτσι όπως την αισθάθηκα. Από τους βίους των Αγίων, όσους έχω διαβάσει των τελευταίων 2 αιώνων, μόνο όταν διάβαζα τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, εκεί όταν το διάβαζα είχα την αίσθηση ότι αν ήταν και ο Άγιος Πορφύριος εκεί θα μπορούσε να είχε πει και να είχε κάνει τα ίδια πράγματα. Για κανέναν άλλο Άγιο δεν το αισθάνθηκα αυτό, μόνο για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Λοιπόν, και μου το είπε κατά τύχη και ένας άλλος ιερέας που τον ήξερε τον Άγιο Πορφύριο και μου είπε και εγώ το ίδιο αισθάνθηκα όταν του ανέφερα αυτό, που λέει και εγώ το ίδιο αισθάνθηκα.
ότι ο Άγιος Πορφύριος ήταν στα ίδια μέτρα με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Όποιος έχει διαβάσει τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ καταλαβαίνει αυτό που λέω. Και αν δεν τον έχετε διαβάσει, κυκλοφορεί ο βίος του. Πάρτε τον και αξίζει τον κόπο να τον διαβάσετε. Λοιπόν, όταν λέω όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν το λέω έτσι και απλώς. Μέσα στη Σοφία Σολομώντος, στο κεφάλαιο 7, στίχος 17 έως 21, ο σοφός Σολομών μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ μιλάει και λέει ο Σολομών για τον εαυτό του, «Ο Θεός μου έδωσε τη σοφία», εξηγεί ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος ήταν μέγας θεολόγος. Δεν υπήρχε κομμάτι της Αγίας Γραφής, τον οποίο να μην μπορεί να το εξηγήσει. Αυτό με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Όχι γιατί ο ίδιος είχε διαβάσει, γιατί είχε σπουδάσει. Θα σας διαβάσω το απόσπασμα. Είναι στη Σοφία Σολομώντος, κεφάλαιο 7, στίχη 17 έως 21. «Ο Θεός μου έδωσε τη σοφία», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. «Αυτός γάρ μη έδωκεν την των όντων γνώσιν αψευδή». Να γνωρίζω όλα τα πράγματα που υπάρχουν πάνω στη γη με πάσα την αλήθεια. «Ιδένε σύσταση κόσμου και ενεργία και ενέργεια στοιχείων». Να ξέρω από τι είναι φτιαγμένο ο κόσμος και να ξέρω πώς δουλεύουν τα διάφορα στοιχεία πάνω στη γη. «Αρχήν και τέλος και μεσότητα χρόνων». Για τον Άγιο Πορφύριο δεν υπήρχε παρόν, παρελθόν και μέλλον. Όλα ήταν ανοιχτά μπροστά του σαν βιβλίο. Και θα σας το πω με μια άλλη ιστορία πάλι. Κάποτε είχαμε πάει και του λέει κάποιος που ήταν στην παρέα, του λέει «Γέροντα, τα βλέπετε όλα?» Και τι απάντησε? «Τα βλέπω όλα, αλλά κάνει να τα λέω όλα». Έλεγε μόνο ό,τι του επιτρεπόταν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και θα γελάσετε και λίγο. Κάποτε, μόλις τον είχα γνωρίσει το 1977, ήταν 76-77, υπηρετούσα στο ναυτικό τότε τη θητεία μου και ήταν ένας ναύτης εκεί στο καράβι, ο οποίος είχε τραβήξει πολλά βάσανα και είχε πολλά προβλήματα με την οικογένειά του. Τον πήρα λοιπόν και τον ανέβασε στον Άγιο Πορφύριο να τον βοηθήσει. Μπήκανε μέσα, κουβεντιάσαν οι δυο τους, εγώ δεν ήμουν παρόν. Μετά τον έβγαλε, βγήκε έξω, φύγαμε. Ή μετά μπήκα εγώ, βγήκε αυτός, μπήκα εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες πώς έγινε. Και του λέω, ο καημένος ο Νίκος έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Ναι, μου λέει, έχει περάσει πολλά, αλλά έχει κάνει και αυτός. Και αρχίζει και μου λέει, έχει κάνει αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ξέρετε τι μου είπε? Όσα ήξερα. Δεν μου είπε τίποτα παραπάνω από αυτά που δεν ήξερα. Έχει κάνει κι άλλα, μου λέει, αλλά δεν κάνει να σου πω. Μου είπε μόνο όσα ήξερα. Γι' αυτό λέμε ότι τα έβλεπε όλα, αλλά δεν τα έλεγε όλα. Λοιπόν, συνεχίζει εδώ στη Σοφία Σολομώντος. «Τροπών αλλαγάς και μεταβολάς καιρών». Μπορεί να ξέρει τον καιρό και την κατάσταση, πώς γίνεται και πώς φυσάνει οι άνεμοι και γιατί γίνεται έτσι και γιατί αλλιώς και σε μεγάλο βάθος χρόνου. Θα σας πω πάλι ένα προσωπικό παράδειγμα. Λίγο πριν πεθάνει, μου λέει μια μέρα, «Ξέρεις», μου λέει, «αυτοί που ξέρουν», άρα για ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν, «τα επόμενα 3,5 χρόνια θα έχουμε μεγάλη ξηρασία στην Ελλάδα». Όσοι είστε μεγαλύτεροι θα θυμάστε ότι εκεί πέρα γύρω στο 92-93 είχε πέσει μεγάλη ξηρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχαν απαγορεύσει μέχρι και τα αυτοκίνητα να πλένουμε για να μην ξοδεύουμε νερό και τέτοια πράγματα. Ποιος είναι σε θέση να ξέρει ότι για τα επόμενα 3,5 χρόνια δεν θα βρέξει? Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν το ρώτησα. Ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν? Αλλά αυτοί που ξέρουν, μου λέει, βλέπετε, κρύβει τον εαυτό του. Όποιος το πιάσει, το πιάσει. Όποιος δεν το πιάσει, δεν το πιάσει. Λοιπόν, με 3,5 χρόνια, μου λέει, θα έχουμε ανομβρία. Τα μετεωρολογικά δελτία στην καλύτερη περίπτωση να μας πούνε μια ψευτοπρόγνωση μέχρι 15 μέρες σήμερα. Με όλα τα μέσα, τους δορυφόρους και όλα αυτά που έχουν.
ενι αυτού κύκλους και άστρων θέσεις. Ήξερε, λέει, πως αλλάζει ο χρόνος και πού βρίσκονται τα αστέρια και τι γίνεται στο διάστημα. Ακούγεται φοβερό αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Υπάρχουν δύο βιβλία και νομίζω θα βγει και τρίτο, που λέγεται, σημειώστε το, αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε, γιατί διαβάστηκε πολύ ευχάριστα και είναι και πολύ απλό. Όσιος Πορφύριος ο προφήτης. Έχουν βγει δύο τόμοι. Τους έχει βγάλει ένα κελάκι από το Άγιο Όρος και τώρα ετοιμάζουν και τρίτο τόμο. Μέσα σε αυτά, αυτοί κάναν την εξής έξυπνη κίνηση. Βρήκανε ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο και είπαν στον καθένα από αυτούς, γράψε μου τις εμπειρίες μαζί του. Και ο καθένας είπε, εμένα μου έκανε καλά το παιδί μου, εμένα μου είπε αυτό, εγώ πήγα έτσι, ο άλλος αλλιώς, τούτο τ' άλλο. Και ο καθένας γράφει ό,τι είδε από τον Άγιο Πορφύριο με τον τρόπο που το είδε, με όσο καλύτερο τρόπο μπορεί ο καθένας. Ούτε λογοτεχνικές αξιώσεις έχουν οι άνθρωποι, ούτε τίποτα. Απλώς περιγράφουν τα γεγονότα τα οποία τους οδήγησαν κοντά στον Άγιο Πορφύριο και πώς τον γνώρισαν. Λοιπόν, μέσα σε όλα λέει και το εξής. Κάποτε κάποιος γνωστός του πήρε τον Άγιο Πορφύριο και πήγανε στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Και εκεί κουβεντιάζαν με κάτι αστρονόμους. Δεν είχαν καθίσει ακόμα κανείς στο τηλεσκόπιο. Και λέει ο Άγιος Πορφύριος εκεί στον αστρονόμο που ήταν εκεί πέρα, του λέει, από αυτή τη μεριά της Σελήνης που βλέπουμε, λέει, βλέπω ένα μεγάλο κρατήρα. Του λέει ο αστρονόμος, παππούλη, με όλο το σεβασμό, δεν έχει κανένα κρατήρα από τη μεριά που το βλέπω. Όχι, όχι, του λέει, υπάρχει ένας μεγάλος κρατήρας. Του λέει, γέροντα μου, έχουμε δει τόσες φορές τη Σελήνη, μεγάλος κρατήρας δεν υπάρχει. Λέει, βάλτε το τηλεσκόπιο να δείτε. Γυρίζουν το τηλεσκόπιο, δεν είχαν ακόμα δει στο τηλεσκόπιο τίποτα, εκεί που τους είπε ο γέροντας και τι είδανε. Είχε πέσει ένας πολύ μεγάλος μετεωρίτης στην επιφάνεια της Σελήνης και είχε ανοίξει ένα τεράστιο κρατήρα. Ο γέροντας το έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τη γη, χωρίς τηλεσκόπιο, χωρίς κιάλια, χωρίς τίποτα. Και κάποια άλλη φορά κάποιος άλλος τον ρώτησε, του λέει, γέροντα, άραγε έχει τέλος το σύμπαν? Και του λέει εκείνος, λέει, έχει. Και πού το ξέρεις, γέροντα, του λέει. Έχω πάει, του λέει. Τώρα, πώς έχει πάει και τι έχει γίνει, αυτά μην με ρωτάτε. Απλώς εγώ σας καταγράφω το γεγονός. Λοιπόν, άστρων θέσεις. Φύσεις ζώων και θυμούς θηρίων. Ήξερε να σου πει τα ζώα και τα θηρία και τα ζωντανά τι διάθεση έχουν. Θα σας το πω με παραδείγματα αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα. Μια φορά, εκεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του, πήγαινε στην Εύβοια, στην Αχλαδερή, και περνούσε εκεί πέρα ένα μεγάλο διάστημα, γιατί ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε στο μίλεση να αντέξει την πίεση του κόσμου. Πάει μια μέρα μια τσοπάνισσα και του λέει, γέροντα, να μας διαβάσεις μια ευχή στο κοπάδι, γιατί έχει πέσει αρρώστια και ψοφάνε τα πρόβατα. Λέει, φέρ το κοπάδι εδώ. Φέρνουν το κοπάδι, βγαίνει ο γέροντας έξω από ένα τροχόσπιτο που έμενε και αρχίζει να διαβάζει ευχή στα πρόβατα. Τους διάβαζε κάποια ευχή. Τα πρόβατα, λέει, είχαν καθίσει στη σειρά και δεν κουνιότανε κανένα. Εγώ, λέει, τελείωσα την ευχή, τα σταύρωσα και μετά ο τράγος, ο αρχικός του κοπαδιού, φεύγει από το κοπάδι, έρχεται και όπως ήμουν εκεί πέρα, μου φυλάει το χέρι και γύρισε πίσω. Να σας πω και άλλη ιστορία. Είχε δύο παπαγάλους. Πολλοί από εσάς θα τους είχατε δει, αν έχετε πάει τώρα, τον χάσανε τον τελευταίο παπαγάλο, τους άνοιξε το παράθυρο και έφυγε τώρα. Είναι λίγοι μήνες που έφυγε ο παπαγάλος ο δεύτερος. Λοιπόν, είναι η ιστορία με αυτόν τον παπαγάλο και θα σας την πω. Όπως λέμε αυτά, θα σας πω και την ιστορία του παπαγάλου. Λοιπόν, τον είχε μάθει να υπακούει ο παπαγάλος και ο παπαγάλος έβγαινε έξω, ανέβαινε πάνω στο κλουβί του. Ο πατήρ Πορφύριος έκανε μια μπάλα
από χαρτοπετσέτα, του την πέταγε και ο παπαγάλος την γύριζε πίσω. Και την ξαναπέταγε και ο παπαγάλος την επέστρεφε. Τα είχα δει με τα μάτια μου αυτά. Δεν είναι ότι κάποιος μου τα είπε, με τα μάτια μου τα είδε. Και μέσα όταν κουραζόταν ο παπαγάλος, ενώ του είχε κλείσει την πόρτα του κλουβιού, πήγαινε ο παπαγάλος με τον άνθρωπο του, άνοιγε την πόρτα, έμπαινε μέσα για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, και το κρατούσε εδώ στο χέρι του, καμιά φορά ανέβαινε και στο κεφάλι του, έχουν τραβήξει και φωτογραφίες με αυτά τα πράγματα. Μπορούσε και τα εξημέρωνε τα ζώα και ήξερε πώς θα τα εξημερώσει. Υπήρξε μετά, του φέρανε και ένα μικρό παπαγαλάκι, ένα κοκατέλ, κάτι μικρά πράσινα. Και μου λέει ότι ο μεγάλος ζηλεύει το μικρό που παίζω και με το μικρό. Και αν αφήσω το μεγάλο να βγει έξω, θα τον κάνει κομμάτια. Γι' αυτό δεν του άνοιγε το κλουβί. Όταν είχε το μικρό στο χέρι του εδώ, τον κρατούσε εδώ πέρα, δεν τον αφήνει να βγει έξω το μεγάλο, γιατί μου λέει θα τον κάνει κομμάτια, ζηλεύει. Καταλάβαινε τη ζήλια του πουλιού. Μια άλλη δε φορά που τον είχε αρχίσει, όταν τον είχε πρωταρχίσει να μάθει να μιλάει, μου λέει, έχει αρχίσει και μιλάει. Λέω, παππούλια, εγώ δεν τον ακούω. Μου λέει την εξής κουβέντα. Μην τον κοιτάς, μου λέει, γιατί ντρέπεται. Γύρισε από εδώ και θα δεις που θα αρχίσει να μιλάει. Και πράγματι, γύρισα την πλάτη μου και ο παπαγάλος άρχισε και μίλαγε. Ποιος να στα πει αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Ανθρωπίνως δεν γίνονται. Κι όμως ο γέροντας τα ήξερε και τα καταλάβαινε όλα αυτά όπως τα λέει εδώ. Φύση ζώων και θυμός θηρίων πνευμάτων βίας. Δηλαδή ήξερε και τα ακάθαρτα πνεύματα ακόμα τι κάνουνε. Θα σας πω πάλι ένα παράδειγμα. Μια φορά μου το είπε ο ίδιος, δεν ήμουν μπροστά, μου το είπε το απόγευμα. Μου λέει το πρωί μου φέρανε έναν άνθρωπο που ήταν υδραυλικός και είχε δαιμόνιο. Με το που μπήκε μέσα, εγώ αισθάνθηκα το πάτωμα να τρέμει. Άρχισα λέει να κάνω προσευχή. Μόλις έκανα προσευχή, το δαιμόνιο αγρίευε. Μόλις έβλεπα να αγριεύει το δαιμόνιο, σκεφτείτε να δείτε, έβλεπε το δαιμόνιο σε τι κατάσταση ήταν. Εγώ σταματούσα την προσευχή, του έλεγα πώς πάνε οι δουλειές, πώς τα καταφέρνεις εκεί πέρα, αν έχεις πελατεία, αν έχεις τούτο. Όταν έβλεπα το δαιμόνιο ηρεμούσε, ξανάρχισα. Λίγο-λίγο σταμάτα, ξεκίνα, το έβγαλε το δαιμόνιο. Και μετά τι μου λέει. Μετά μου λέει, κοίταγα να φύγει το δαιμόνιο μακριά, μην τυχόν ξαναγυρίσει. Εμείς απλώς τα ακούμε, δεν μπορούμε τίποτα από αυτά να καταλάβουμε. Πνευμάτων βίας, διαλογισμούς ανθρώπων. Είδατε ο Χριστός πάρα πολλές φορές στο Ευαγγέλιο διαβάζει τους λογισμούς των ανθρώπων. Θυμάστε εκεί στη ιστορία του παραλίτου που τον κατέβασαν 4 μπροστά στον Χριστό και το πρώτο που του είπε ο Χριστός, του είπε του παραλίτου, αφέονται εσύ η αμαρτία. Του συγχώρησε τις αμαρτίες. Και αρχίζουν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ήταν από κάτω να ρωτάνε, να σκέφτονται ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίας, γιατί αμαρτίας λέει δεν έχει δικαίωμα να συγχωρεί κανείς παρά μόνο εις ο Θεός. Και ο Χριστός τους απαντάει στους διαλογισμούς τους και τους λέει, «Διατί διαλογισμοί πονηροί αναβαίνουν σύν τες καρδίες ημών και να είδει ότι ο Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιένε αμαρτίες», λέει στον παραλυτικό, τι είναι εύκολο να του λέει, να του συγχωρήσω τις αμαρτίες ή να του πω σηκώ και περπάτα. Σηκώ και περπάτα. Και σηκώθηκε ο παραλυτικός, πήρε το κρεβάτι του και έφυγε. Ο Χριστός απάντησε στους διαλογισμούς, στις σκέψεις των ανθρώπων. Και έτσι και ο γέροντας πολλές φορές απαντούσε στις σκέψεις μας. Θα σας το πω με 2 ιστορίες αυτό. Κάποτε, όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, είχαμε κάποιο πρόβλημα, δεν θυμάμαι καν το πρόβλημα. Θυμάμαι όμως το γεγονός. Αφού πήγαμε, μας συμβούλεψε τι να κάνουμε και την ώρα που φεύγαμε, μας λέει και να κάνουμε προσευχή. Και λέω εγώ μέσα στο μυαλό μου, την ώρα που φεύγαμε, στην πόρτα ήμασταν. Λέω όλο προσευχή, με την προσευχή και τίποτα σοβαρότερο να κάνουμε. Έτσι είπα μέσα μου. Ο γέροντας το κατάλαβε.
και μας γυρίζει πίσω. Ελάτε πίσω. Εγώ, λέει, κατάλαβα τη δύναμη της προσευχής από πάρα πολύ μικρός και μας είπε την εξής ιστορία. Στο χωριό μας, λέει, ήταν μια χρονιά που είχε μεγάλη ξηρασία και αποφασίσανε να κάνουν λιτανία και είπανε ότι την Κυριακή, μετά τη λειτουργία, θα μαζευτούμε οι τρεις ενορίες του χωριού και θα πάμε να κάνουμε λιτανία στα χωράφια. Πήγα κι εγώ, λέει, ήμουν 7-8 χρονών παιδί. Φύγαμε από την πλατεία του χωριού και δεν είχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Και όταν γυρίσαμε, λέει, είχαμε γίνει μουσκεμά από τη βροχή. Μου απάντησε σε αυτό που σκέφτηκα. Λοιπόν, άλλη μια φορά, είχα κάνει κάποια αμαρτία, εγώ προσωπικά, που ντρεπόμουν να την πω. Και του λέω, παππούλη, ξέρω εγώ, και τι γυρίζει και μου λέει. Καταλαβαίνω, μου λέει, προχώρα παρακάτω. Βλέπετε πόση αγάπη και πόση διάκριση. Να μην σε φέρει σε δύσκολη θέση, να μην σε τσακίσει. Εμείς λέμε, αυτό έκανε, παράμε τον άλλο τον εξωτερό σου. Δεν έκαναν τέτοια πράγματα οι Άγιοι. Οι Άγιοι είχαν αγάπη πολύ και στα πιο σοβαρά πράγματα. Κάποτε μου είχε πει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή αμαρτία και την έκανε και την ξανάκανε. Το καημένο, λέει, έρχεται, εξομολογείται ειλικρινά. Κάνει προσπάθεια. Αλλά δυστυχώς, λέει, το πάθος του είναι μεγάλο και ξαναπέφτει. Και το λέγε με πόνο, στεναχωριόταν που ο άνθρωπος υποτροπή. Δεν λέει τον παλιά άνθρωπο, έρχεται εδώ και ο κοροϊδεύει και είπα δεν θα το ξανακάνει και το ξανακάνει κλπ. Εμείς δυστυχώς είμαστε πολύ σκληροί με τους άλλους και επικείς με τον εαυτό μας. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Αυστηροί με τον εαυτό μας και επικείς με τους άλλους. Διαλογισμούς λοιπόν ανθρώπων. Διαφοράς φυτών και δυνάμεις ριζών. Αυτό κι αν είναι. Ήξερε όλα τα φυτά που υπάρχουν στη φύση. Προχώρησαμε στο δάσος και έλεγε, αυτό εδώ, αυτό μου λέει, βοηθάει όταν έχει κανείς διάρρεια. Ξέρεις τι γίνεται, μου λέει, έρχονται και το τρώνε οι κατσίκες όταν έχουν διάρρεια, το ξέρουν, για να σταματήσει η διάρρεια. Αυτό, αν το βράζεις και κάνεις αυτό και αυτό, δεν υπήρχε φυτό στη φύση που να μην ξέρει τι κάνει, πώς είναι και αν πράγματι είναι καλό ή όχι, πώς ωφελεί κλπ. Αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα λέει πριν τόσους αιώνες ο Σολομώντας. Όπως του τα υπαγόρευσε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα και το αυτό και στους αιώνας. Ό,τι έλεγε τότε, λέει και σήμερα. Και τα είδαμε με τα μάτια μας. Και συνεχίζει. Όσατε εστίν κρυπτά και εμφανή έγνων. Η χάρ πάντο τεχνίτης εδίδαξε με σοφία. Και πάλι θα σας πω κάτι να γελάσετε. Λέει, ξέρετε τα κρυφά και τα φανερά. Στον Άγιο Πορφύριο δεν μπορούσες να κρυφτείς. Κάποτε είχα πάει με κάποιο παιδί, ο οποίος έκανε γιόγκα, είχε μπλέξει με κάποιον γκουρού και τον ρωτούσε διάφορες ερωτήσεις, εγώ άκουγα, μόναχα δεν συμμετείχα και αυτός έλεγε, κάνεις έτσι, του λέει, κάνεις αλλιώς, βλέπεις φώτα, βλέπεις τα κλπ. Και όταν έφυγε μου λέει, δεν μου λέγεις όλα όπου τον ρωτούσα αλήθεια, το καταλάβαινε. Κάποτε άλλοτε, είχαμε δει μαζί μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία ενός υποψήφιου πρωθυπουργού λίγο πριν από τις εκλογές. Μαγνητοσκοπημένη, όχι την απευθείας ομιλία. Και κάποια στιγμή που μιλούσε αυτός, μου λέει, αυτός εδώ λέει ψέματα, μου λέει. Από τη μαγνητοσκοπημένη ομιλία καταλάβαινε τα ψέματα αυτού που έλεγε την ομιλία. Κάποτε άλλοτε, ήταν ο Πατριάρχης ο Δημήτριος και είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην Ρώμη και ήταν μέσα στον ναό του Αγίου Πέτρου και λειτουργούσε ο Πάπας και επειδή είχε ενδιαφέρον για τα εκκλησιαστικά θέματα είχε ζητήσει να το δούμε. Έτυχε να είμαι κι εγώ μέσα στο κελί του εκείνη την ώρα και του λέω, καλά παππούλη, αυτό εδώ δεν είναι συμπροσευχή? Και τι γυρίζει και μου λέει, γιατί τον εκτιμούσε πολύ τον Δημήτριο. Το γελάσανε, μου λέει, και το φέρανε εκεί. Τι, πού, πώς, πότε, γιατί, εγώ δεν ξέρω. Βλέπετε ότι στους Αγίους δεν υπάρχουν ούτε φανερά, ούτε κρυφά, ούτε μακρινά, ούτε κοντινά, ούτε τίποτε άλλο.
θα σας πω και κάτι άλλο που το έμαθα στο τέλος της ζωής του από τον ίδιο. Μου λέει, μου είχε πει ότι όταν πήρα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα έχετε ακούσει πολλοί από εσάς ότι ο Άγιος Πορφύριος μπορούσε και έβρισκε το νερό. Και το έβρισκε με καταπληκτικό τρόπο. Δηλαδή, δεν σου έλεγε μόνο ότι εδώ έχει νερό, σου έλεγε ότι το νερό είναι στα 20 μέτρα, ότι έχει μεγάλη ποσότητα, ότι είναι καλή ποιότητα ή ότι έχει πολλά άλατα. Και ότι αξίζει να κάνεις γιώτρηση ή δεν αξίζει. Μέχρι τόση λεπτομέρεια. Λοιπόν, στο τέλος της ζωής του μου είπε το εξής. Το νερό το έλεγε επειδή το θεωρούσε ευλογία. Και θα σας πω και μια ιστορία πάνω σε αυτό. Αλλά μου είπε και κάτι άλλο. Μου λέει, όχι μόνο το νερό έβλεπα, τα πάντα έβλεπα. Μπορούσα να δω αν έχει θησαυρούς, αν έχει μεταλλεύματα, αν έχει πετρέλαιο, αν έχει, πώς το λένε, οτιδήποτε άλλο υπάρχει μέσα, στοιχεία, αρχαία κλπ. Του πήγε ένας γνωστός μου, έχει κοιμηθεί το ένας δικηγόρος, ένα σχεδιάγραμμα ενός οικοπαίδου που ήθελε να αγοράσει ή που το είχε αγοράσει, δεν θυμάμαι, και του το έδειξε. Το κοιτάει καλά-καλά το σχεδιάγραμμα και του λέει, α, εκεί στη γωνία του λέει, έχει αρχαία. Γέροντα λέει, δεν έχει αρχαία τίποτα. Όχι, του λέει, εκεί στη γωνία έχει αρχαία. Και πήγανε και σκάψανε και πράγματι βρήκαν αρχαία. Από το σχεδιάγραμμα του οικοπαίδου. Είδε τα αρχαία. Λοιπόν, θα σας πω δύο ιστορίες πάνω σε αυτό και νομίζω αξίζουν τον κόπο και δεν είναι και πολύ γνωστές. Η μία ιστορία είναι με τον Αμερικάνο. Ήταν ένας Έλληνας και πήγε στην Αμερική. Αυτός είχε μεταφυσικές ανησυχίες και ήθελε να μάθει υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός, ψαχνόταν κλπ. Κάθισε, διάβασε λοιπόν, διάβασε τη θεωρία της εξελίξεως, το Big Bang, το πρώτο κύτταρο, την εξέλιξη, το Δαρβίνο. Δεν ακούγεται? Μήπως πρέπει να κάνω μεγάφωνο να πάει προς τα εκεί, τίποτα. Τώρα ακούγομαι. Εντάξει, θα το λέω. Έτσι να μου το λέτε, αν κάμια φορά φεύγω πιο πίσω, θα πηγαίνω πιο κοντά. Εγώ φοβήθηκα να σας ξεκουφαίνω. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, λοιπόν. Πήγε ένας Ελληνοαμερικανός, λοιπόν, ο οποίος είχε μεταφυσικές ανησυχίες διάφορες. Πήγε στην Αμερική, έπιασε δουλειά, εργαζόταν κλπ. Διάβασε κι άλλα εκεί πέρα. Και το τέλος κατέληξε ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Και όπου στεκόταν και όπου βρισκότανε, έλεγε δεν υπάρχει Θεός, αυτά η επιστήμη τα εξηγεί, το Big Bang, το πρώτο κύτταρο, η θεωρία του Δαρβίνου και δεν ξέρω τι, η εξέλιξη και δεν ξέρω τι. Τα έλεγε εδώ εκεί, αφού κάθισε καμιά δεκαριά χρόνια στην Αμερική, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει διακοπές και να δει τους φίλους του. Μεταξύ των φίλων που πήγε, ήταν και ένας ξαδερφός του και άρχισε να του λέει τις θεωρίες του. Του λέει, ξέρεις δεν υπάρχει Θεός και οι παπάδες τα έχουν κάνει αυτά για να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, για να τα κονομάνε, για να τέτοια, τα διάφορα όπως λέγονται συνήθως. Λοιπόν, του λέει ο φίλος του, εγώ λέει δεν ξέρω από αυτά που μου λες, εγώ αν θέλεις να σε πάω σε ένα γέροντα, να του τα πεις, να σου εξηγήσει. Τι λες, εδώ είναι παπάδες, λέει εγώ δεν έχω σχέση με παπάδες και γεροντάδες κλπ. Τέλος πάντων, μετά πολλά-πολλά του κάνει το χατήρι και τον παίρνει ο φίλος του και πάνε στον Άγιο Πορφύριο. Φτάνει στον Άγιο Πορφύριο, μπαίνουν στο κελάκι του εκεί στο Μίλεση, αρχίζει αυτός να λέει τις θεωρίες του. Και έτσι και αλλιώς, και έγινε το Big Bang και έγιναν όλα σε ένα δευτερόλεπτο και ότι μετά από εκεί γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι και έτσι σχηματίστηκε το πρώτο κύτταρο και η εξέλιξη και ήρθε η ζέστη, το κρύο κλπ. Φτιάξαν τα κύτταρα, εξελιχθήκαν τα κύτταρα και έγιναν ό,τι γίνανε. Ο γέροντας δεν έλεγε τίποτα, έλεγε, αφού είπε όσα είχε να πει, σταμάτησε. Αφού τελείωσε, γυρίστηκε και του λέει, εκεί στην Αμερική που είσαι, του λέει, στην Αριζόνα, έχεις ένα κτήμα? Λέει, αυτός ναι. Εκεί στην ανατολική πλευρά, λέει, του κτήματος, έχει μία βρύση? Λέει, αυτός ναι. Όταν με το καλό, λέει, τελειώσει τις διακοπές σου και γυρίσει στην Αμερική, θα πας στο κτήμα σου, από τη βρύση θα πάρεις διεύθυνση βόρειο-δυτική, ξέρω από 15 μέτρα, δεν ξέρω πόσο του είπε, και στα 15 μέτρα εκεί του λέει θα σκάψεις 2 μέτρα βάθος
και θα βρεις κάτι χρυσά νομίσματα. Ο άλλος νόμισε ότι κάποιος του είχε πει για το κτήμα του και ότι όλα αυτά του τα έλεγε για να τον ξεφορτωθεί. Δεν έδωσε σημασία, φύγανε. Τέλειωσε τις διακοπές του, γυρίζει αυτός στην Αμερική. Κάποια στιγμή που πήγε, πέρασε ο καιρός, λέει, θα πάω να δω εκεί στο κτήμα, αν πράγματι υπάρχει αυτό που είπε ο γέροντας. Πάει λοιπόν στο κτήμα, του είχε δώσει ακριβείς οδηγίες. Μάλιστα του είχε πει, μη σκάψεις πουθενά αλλού, γιατί το κτήμα δεν έχει αλλού χρυσά νομίσματα, μόνο εκεί. Πράγματι σκάβει και τι βρίσκει. Έναν ισπανικό αμφορέα γεμάτο χρυσά νομίσματα, θησαυρό ολόκληρο. Μάλιστα αυτός από τη χαρά του άρχισε να σκάβει όλο το οικόπεδο και δεν βρήκε τίποτα άλλο, όπως του είχε πει ο γέροντας. Μετά βουτάει το πρώτο αεροπλάνο και έρχεται στην Ελλάδα και πάει κατευθείαν στον Άγιο Πορφύριο. Και με το που μπαίνει μέσα στο κελί του, του λέει ο Άγιος, «Βρε εσύ», του λέει, «εδώ δεν ξέρεις τι έχεις μέσα στο κτήμα σου. Στον ουρανό θες να ξέρεις τι γίνεται». Και τελείωσε και η θεωρία του Δαρβίνου και η εξέλιξη και όλα τα σχετικά. Βλέπετε, οι Άγιοι μιλάνε με διαφορετικούς τρόπους από αυτούς που μιλάμε εμείς. Και δεν υπάρχουν αποστάσεις για τους Αγίους. Αυτό που σας είπα πριν για το φεγγάρι. Θα σας πω μια προσωπική εμπειρία. Κάποτε συνόδευα ένα παιδί στην Αμερική για κάποια εγχείρηση. Είχαμε πάει στο Cleveland Clinic, στο Οχάιο, με ευλογία του γέροντα. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είχε καρκίνο εδώ στην κάτω γνάθο. Θα το χειρουργούσανε, θα αφαιρούσαν τον καρκίνο και μετά θα παίρνανε κόκαλο από το πόδι, να βάλουν εδώ πέρα πάνω για να αποκατασταθεί η γνάθος, γιατί είχε φάει και το κόκαλο κλπ. Λοιπόν, να σας πω και την προϊστορία αυτής της ιστορίας, γιατί αξίζει τον κόπο. Αυτό το παιδί το πιάσε αυτός ο πόνος περίπου ένα μήνα πριν πάει στην Αμερική και άρχισε να πρίζεται εδώ πέρα κλπ. Και ένα βράδυ οι γονείς του το πήγανε στον Άγιο Πορφύριο. Το παιδί σφάδαζε από τους πόνους. Τρεις ώρα τη νύχτα πήγανε. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, γονατίστε όλοι, και γονάτισαν όλοι. Και έβαλε τον πετραχύλι και άρχισε να του διαβάζει κάποια ευχή. Και μετά από την ευχή, καταρχάς κόπηκε ο πόνος μαχαίρι. Το παιδί δεν ξαναπόνεσε, 13 χρονών παιδί, δεν ξαναπόνεσε. Και μετά οι γονείς ρωτήσαν να το πάνε στην Αμερική, λέει να το πάτε. Όλα βρέθηκαν σε διάστημα χρόνου τετέ, διαβατήρια, πώς το λένε, συνάλλαγμα, γιατροί, ραντεβού, όλα κλείστηκαν σε ένα 24ωρο. Τόσο γρήγορα. Τότε ήρθε διαδικασία για να βγάλεις βίζα, για να κάνεις διάφορα. Και αν μπορείς να πας, να βρεις συνάλλαγμα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, και εγώ συνόδευσα το παιδί, επειδή είχα γνωστό τον γιατρό τον Αμερικάνο, ο οποίος μεσολάβησε για να χειρουργηθεί στον γνωθοχειρουργό, ένα διάσημο γνωθοχειρουργό, και είχαν πει όλα αυτά τα πράγματα οι γιατροί, ξανακάνε τις εξετάσεις όλες από την αρχή, ότι είχαν γίνει στην Ελλάδα και είχαν ίδια διάγνωση και κάνανε και σπιθυρογραφήματα και τέτοια πράγματα που δεν είχαν γίνει τότε στην Ελλάδα, ήταν πρωτοποριακά. Και καταλήξαν στην ίδια διάγνωση. Την παραμονή του χειρουργείου προβλέπανε 7 ώρες χειρουργείου. Την παραμονή του χειρουργείου είχα απελπιστεί. Έπιασε στεναχώρια μεγάλη και λέω μέσα μου, όπως ήμουν μόνος μου στο δωμάτιο, δεν ήταν κανείς άλλος. Γέροντα Πορφύριε, βοήθησε. Ξεκινάει η εγχείρηση την άλλη μέρα. Καθόμαστε σε ένα σαλοτάκι, όπου όλοι οι συγγενείς των ασθενών που χειρουργούνται, και λέει, και τα μεγάφωνα κάθε τόσο μιλούσαν και λέγανε πώς πάει η εγχείρηση του κάθε ασθενούς. Στα 3/4, τα μεγάφωνα λένε, το παιδάκι τάδε πάει πολύ καλά. Ναι, μας κοροϊδεύουνε. 7 ώρες χειρουργείο, 3/4 ακόμα δεν αρχίσανε. Και πάει καλά. Στη μία ώρα είχαν τελειώσει. Βγαίνει ο γιατρός, λέει, κάναμε λάθος. Δεν ήταν καρκίνος. Ήταν ένας καλοήθης όγκος, τον καθορίσαμε και τελείωσε. Στη συνέχεια γυρίσαμε πίσω. Όταν γυρίσαμε πίσω και εγώ μαζί,
Πήγαμε να πούμε στον Γέροντα τα νέα. Τότε δεν είχαμε κινητά και τέτοια πράγματα. Και με το που μπαίνω στο κελάκι του, ξέρετε τι μου είπε. Όταν με φώναξες, μου λέει, σε άκουσα. Στην άλλη άκρη της γης. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπήρχαν αποστάσεις. Και το έλεγε και για την προσευχή, το έλεγε αυτό. Λέει, προσευχόμαστε εμείς για κάποιον. Εμείς δεν ξέρουμε που βρίσκεται, ούτε τι κάνει. Η προσευχή όμως πάει και τον βρίσκει και τον σκεπάζει. Επομένως, προσευχόμαστε και από εκεί και ύστερα ο καλός Θεός ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, γιατί σας έχω μία ώρα και νομίζω σας έχω ζαλίζει. Μπορούμε να σταματήσουμε αν θέλετε εδώ. Αν θέλετε συνεχίζουμε. Εγώ μπορώ να σας λέω για πολλές ώρες. Λοιπόν, όλα αυτά που είπαμε για τον Άγιο Πορφύριο στο Άγιο Όρος ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν και η αρρώστια που έπαθε, έπαθε φυματίωση, αδενοπάθεια και έκανε αιμοπτήσεις. Τρεις φορές τον διώξανε οι γεροντάδες του, μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά, το έλεγε πολύ χαριτωμένα. Όταν λέει, με διώξανε από το Άγιο Όρος, έτσι λέει, όταν με διώξανε από το Άγιο Όρος, με διώξανε γιατί ήταν άρρωστος. Πήγε, έγινε καλά, ξαναγύρισε, ξαναυποτροπίασε, ξαναπήγε, ξαναγύρισε. Εν πάση περιπτώσει, του είπαν οι γεροντάδες του ότι εδώ θα πεθάνεις, δεν έχουν τα κατάλληλα, οι στροφές κλπ. Για να ζήσεις και θα μείνεις έξω. Και έτσι έφυγε από το Άγιο Όρος. Αυτά ήταν στα σχέδια του Θεού, ώστε ο καλός Θεός να μας τον χαρίσει σε εμάς, να τον χαρίσει σε εμάς. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λένε πολλοί κόσμος, ο Άγιος που αγίασε στην έρημο της Ομονίας. Βλέπετε, ο τόπος δεν έχει σημασία πολύ. Να πούμε και μερικές από τις διδασκαλίες του. Την προσευχή την αγαπούσε πάρα πολύ και είναι το όπλο το οποίο χρησιμοποιούσε περισσότερο απ' όλα. Και μάλιστα, πολύ έκανε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Εάν δύο ή τρεις άνθρωποι συμφωνήσωσι επί ενός πράγματος επί της γης και αιτήσονται, θα το λάβουν. Γι' αυτό πολλές φορές και από ταπείνωση μας έλεγε απόψε το βράδυ στις 10 η ώρα όπου βρισκόμαστε, μας έπαιρνε τηλέφωνο. Θα κάνουμε προσευχή για τον τάδε, ο οποίος αύριο χειρουργείται στο Λονδίνο, μια πολύ σοβαρή εγχείρηση, για να πάει καλά. Μας έβαζε όλους να προσευχόμαστε, γιατί έλεγε ότι η προσευχή των πολλών είναι δυνατότερη από την προσευχή του ενός. Αυτό το λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Κάποτε τον Άγιο Παΐσιο μια μοναχή το ρώτησε, του λέει, γέροντα, του λέει, όταν προσεύχομαι στο κελί μόνη μου, προσεύχομαι καλύτερα. Ναι, της λέει, αλλά στην εκκλησία η προσευχή είναι δυνατότερη. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία όπου όλοι μαζί προσευχόμαστε και η προσευχή ακούγεται και ανεβαίνει στον ουρανό. Η προσευχή την είχε πρωταρχικό πράγμα. Και εκεί που έλεγε και για τις προσευχές που πρέπει να κάνουμε. Και για όμως εξημέρωσε τα ζώα, έκανε και την προσευχή μαζί. Θα πάω λιγάκι σε ένα άλλο θέμα που μας καίει όλους μας και είναι η αγωγή των παιδιών. Είπαμε κάτι προηγουμένως. Δεν ήθελε τα μπράβο και τα ζήτω στα παιδιά. Το παιδί, από τη στιγμή που θα κάνει το καλό, η ανταμοιβή του είναι αυτό που πέτυχε και η ικανοποίηση που βλέπει στους γονείς του. Δεν χρειάζονται πολλά μπράβο και ζήτω. Ήθελε να είμαστε καλοί με τα παιδιά, να μην θυμώνουμε. Μάλιστα σε κάποια δασκάλα είχε πει, όταν τιμωρείς κανένα παιδί, της είχε πει να έχει μια βέργα, και να, είναι και σε εμάς μας το είχε πει αυτό, να έχουμε μια βεργούλα και να, όταν είναι το παιδί κάνει μια αταξία, να του δίνουμε με τη βεργούλα κάμια ξύλα στο χέρι. Έχει πολύ έννοια αυτό το πράγμα. Καταρχάς, ότι δεν δέρνει το χέρι του γονιού, χωριά που ο γονιός μπορεί να είναι θυμωμένος, με τη βέργα θα δίνει μέχρι ενός ομοίου και δεν μπορείς να κάνει ζημιά παραπάνω. Και δεύτερο, να μην αισθάνεται το παιδί ότι το χτυπάει το χέρι του πατέρα ή της μάνας. Γι' αυτό έλεγε τη βεργούλα. Και είχαμε τη βεργούλα και τους έλεγα, τώρα έκανες αυτό, άνοιξε το χέρι σου. Και όταν δεν τα άνοιγε, του λέγα, αν δεν ανοίξει το χέρι, για μία θα φας τρεις. Και για μην φάει τρεις, άνοιγε το χέρι, δίνα μία με τη βερβούλα. Και μάλιστα είχε πει σε μια δασκάλα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Θα λες το παιδί, λέει,
Δεν τιμωρώ εσένα, την αταξία σου τιμωρώ. Με την αγωγή των παιδιών ήξερε απίστευτα πράγματα και ήξερε να πιάσει λεπτομέρειες και να μας πει. Θα σας πω κάτι βαρύ. Οι γέροντες δεν χαϊδεύουν πάντα. Μια φορά ήμουν στο κελάκι του. Χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν απόγευμα. Και βάζει ανοιχτή συνομιλία, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήμουν ιερέας τότε, λαϊκός ήμουν. Και ακούω από την άλλη μεριά μια γυναίκα να λέει: Παππούλη, παππούλη, προσευχή σου για την κόρη μου. Ε, τι έχει η κόρη σου, της λέει. Την άφησε ο αρμονιαστικός της, απάντησε του παππούλη. Ε, τέτοια που είναι η κόρη σου, πώς να μην την αφήσει ο αρμονιαστικός της. Κοκάλωσε η άλλη, σταμάτησε να μιλάει για λίγο, μετά σαν να συνήλθε, του λέει: Καλά, παππούλη, τι έχει η κόρη μου. Ίδια με σένα, της λέει. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Λοιπόν, το έλεγε και το ξανά έλεγε ο καημένος και το τόνιζε. Για να γίνουν καλά τα παιδιά, πρέπει οι γονείς να έχουν καλή χριστιανική ζωή. Να σας το πω μια φορά κάτι που συνέβη σε εμάς. Είχαμε πάει με τη γυναίκα μου όταν τον είχαμε πρωτογνωρίσει και τον ρωτήσαμε ακριβώς αυτό. Γέροντα, τι να κάνουν για να γίνουν καλά τα παιδιά μας. Λέει, να γίνετε εσείς καλοί χριστιανοί. Καλά, του λέει η γυναίκα μου, εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι καλοί χριστιανοί και δεν βγάλαν καλά παιδιά. Ωραία, μην κοιτάς που πάνε στην εκκλησία, κάνουν μετάνοιες, ανάβουν κεριά και σπάζονται τις εικόνες. Το μέσα τους τι γίνεται. Βλέπετε, πολλές φορές ο τύπος εξωτερικός δείχνει καλός, αλλά το μέσα δεν είναι καλό. Και έλεγε χαρακτηριστικά, με δύο τρόπους διαπαιδαγωγούν οι γονείς τα παιδιά τους. Με το παράδειγμά τους και με την προσευχή τους. Εμείς και στο παράδειγμα επάσχουμε και μάλιστα και στο κρυφό παράδειγμα. Ο χριστιανός, αδελφοί μου, πρέπει να είναι πιο καλός όταν δεν τον βλέπουν οι άλλοι. Εμείς δυστυχώς, όταν δεν μας βλέπουν οι άλλοι, κάνουμε κουτσουκέλες διάφορες. Όσο πιο καλοί γινόμαστε εμείς, τόσο πιο καλά γίνονται τα παιδιά. Και όσο πιο πολύ προσευχόμαστε για τα παιδιά. Εμείς συνήθως εξαντλούμαστε στις συμβουλές, λέμε οδηγίες και λέμε πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν ακολουθούν ούτε καν εμείς οι ίδιοι. Και μετά τα παιδιά γίνονται αντάρτες. Οι πολλές συμβουλές, έλεγε, κάνουν το παιδί να αποκτά αντίδραση και μετά σηκώνει η επανάσταση και ξαφνικά στην αφηβεία φεύγει από κοντά μας και δεν ακούει τίποτα. Πάλι θα σας πω μια ιστορία. Ένας γνωστός μου θεολόγος πάει μια φορά και του λέει: Γέροντα, ο γιος μου δεν με ακούει πια. Λέει: Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? Λέει: 18. Λέει, τώρα ό,τι ήταν να του πεις, του το πες. Και τι να κάνω, λέει. Θα κλείσεις το στόμα σου και θα ανοίξεις την προσευχή σου. Δυστυχώς εμείς έχουμε ανοιχτό το στόμα και κλειστή την προσευχή. Θα κάνουμε εντελώς ανάποδα. Η υπακοή ήταν κάτι που το εφήρμοζε ο ίδιος ο γέροντας στον εαυτό του. Θα σας πω μια καταπληκτική περίπτωση υπακοής και ταπεινώσεως του γέροντα. Ήταν κάποτε στο Άγιο Όρος μαζί με το πνευματικό, τον υποτακτικό του, τον Παπαφώτη. Το σκάνδαλο, έχει κοιμηθεί και αυτός. Και ήταν, ας πούμε, της Αγίας Παρασκευής, δεν θυμάμαι τι γιορτή ήταν, ας πούμε της Αγίας Παρασκευής. Και το βράδυ θέλανε να πάνε σε μια γρυπνία. Ο γέροντας, υπήρχαν δυνατότητες να πάνε σε δύο εκκλησίες, στην Α και στη Β. Ο γέροντας με το διορατικό χάρισμα που είχε, έβλεπε ότι αν πήγαιναν στην Α εκκλησία θα περνούσαν καλύτερα. Αλλά πάλι με το διορατικό χάρισμα έβλεπε ότι ο υποτακτικός του ήθελε να πάνε στη Β εκκλησία, ο Παπαφώτης. Και ξέρετε τι έκανε. Του πρότεινε εξ αρχής να πάνε στη δεύτερη εκκλησία, στη Β εκκλησία. Έκανε υπακοή στον υποτακτικό του μέσω της διοράσεως. Καταλαβαίνετε σε τι μέτρα ήταν αυτά τα πράγματα και πώς χρησιμοποιούσαν τα χαρίσματα. Μην λέμε να είχα αυτό το χάρισμα, να έβλεπα, να έκανα. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν τα χαρίσματα για μέσα ασκήσεως. Τον εκκλησιασμό τον ήθελε πάρα πολύ. Ήθελε πολύ να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς τους καινούριους χριστιανούς λέμε: Ανάβω το κατήλι μου, κάνω την προσευχή μου, κάνω το σταυρό μου, ανάβω και ένα κεράκι στην εκκλησία, και αυτό είναι
Όλο. Όχι, αδελφοί μου. Αυτό που γίνεται στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, δεν γίνεται πουθενά άλλου. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός για μας στον χώρο που γίνεται η λειτουργία. Δεν μπορεί να συμβεί μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή μας από το να έρθει ο ίδιος ο Χριστός εκεί που βρισκόμαστε εμείς, και αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, ο ιερέας στο τέλος της Θείας Ακολουθίας παίρνει το δισκοπότηρο και ευλογεί. Μέσα στο δισκοπότηρο βρίσκεται ο Χριστός. Όλοι όσοι είναι μέσα στην Εκκλησία παίρνουν ευλογία από τον Χριστό. Πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν κοινωνήσει, αλλά και αυτοί που δεν έχουν κοινωνήσει, και αυτοί παίρνουν ευλογία. Αλλά εμείς τον εκκλησιασμό τον έχουν. Τώρα σήμερα μπορεί να γιορτή, αν τα πάω και τα Χριστούγεννα, αν τα πάω και το Πάσχα. Όχι, αδερφοί μου. Κάθε Κυριακή είναι ο Χριστός εκεί. Την νηστεία. Την νηστεία την ήθελε πάρα πολύ. Και δεν την άφηνε. Τώρα νηστεία, ανιστέψουμε σιγά το πράγμα κλπ. Το θεωρούσε πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, Δύο και Λόγοι. Λέει κάπου ότι είχε ένα πρόβλημα εκεί με τη μουσική που του βάζαν τα γραμμόφωνα κλπ. Και έκανε προσευχή, φυσικά λέει, και με νηστεία 3 μέρες. Και μετά από αυτό λύθηκε το πρόβλημα το οποίο τον απασχολούσε. Κάποτε άλλοτε εγώ βρέθηκα σε ένα συνέδριο και ήταν μέρα Παρασκευή και είχε δεξίωση. Και του είπα, γέροντα, στη δεξίωση που πήγα ήταν Παρασκευή, αλλά έφαγα αρτήσιμα. Δεν ξέρετε πόσο πολύ με μάρες. Ακούσε εκεί η Παρασκευή να τρως, δεν θα ξαναπάς. Ούτε δεξίωση, ούτε τραπέζι, ούτε τίποτα. Και από τότε όταν πήγαινα σε δεξιώσεις τέτοιες, τώρα είμαι παπάς και μπορώ να πω ότι νηστεύω και τελειώνει το θέμα. Αλλά όταν ήμουν λαϊκός και ντρεπόμουν και εγώ καμιά φορά που νηστεύω, ή δεν ντρέπωσε, πολλές φορές αρχίζουν τις ερωτήσεις και τι είναι αυτά και νηστείες και οπισθοδρομικά και πώς θα κάνεις εσύ αυτά και τι είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, έπαιρνα στο πιάτο μου απ' όλα. Έβαζα πολλές σαλάτες, ό,τι νηστίσιμο είχε, σπανακοπιτάκια, πώς το λένε, ταραμοσαλάτα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έβρισκα νηστίσιμο, έβαζα και αρτήσιμα, έτρωγα τα νηστίσιμα, άλλος δεν ήξερε τι έφαγα και τι άφησα, άφησα τα υπόλοιπα και τελείωσε. Και έτσι, ούτε ερώτηση, ούτε γιατί πήρες, ούτε γιατί έφαγες, ούτε τίποτα. Και τελείωνε το θέμα και έτσι το είχα λύσει, χωρίς να δημιουργώ πρόβλημα κάθε φορά εκεί που γινόταν. Αλλά την νηστεία την ήθελε. Και θεωρούσε ότι ήταν πολύ ωφέλιμη στην ψυχή. Τις ακολουθίες και τους ύμνους τα είπαμε προηγουμένως, ότι τα αγαπούσε πάρα πολύ και ότι έλεγε ότι με αυτά εξαγιάζεται η ψυχή. Τέλος, θέλω να σας πω για το τέλος του. Πριν 4 περίπου μήνες, από την κοιμησή του, μου λέει Χρήστο με λέει, με φώναζε, Χρήστα ήταν το όνομα που με φωνάζαν σαν λαϊκό. Χριστόδουλος ήμουν, αλλά Χρήστο με φωνάζαν. Μου λέει, Χρήστο μου λέει, θα φύγω. Για να τι να πω εγώ. Και μετά αποφάσισε να έβει στο Άγιο Όρος. Μάλιστα εγώ μέσα μου, λιγάκι, αυτό το λέγε χρόνια, θέλω να κοιμηθώ στο Άγιο Όρος. Όταν πια είχε βαρύνει πολύ στα τελευταία χρόνια της ζωής του, πώς θα ανέβει στο Άγιο Όρος. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στα Καυσοκαλύβια, όσοι τυχόν έχετε πάει. Έχει ένα υποτυπώδες λιμανάκι, τώρα μου πάνε ότι το έχουν φτιάξει λίγο τότε. Ήταν κάτι βράχια ουσιαστικά και ένα τσιμέντο. Και έχει μια ανάβαση κατακόρυφη 200 μέτρα. Πώς θα ανέβει ο γέροντας αυτό το, την ανάβαση. Κι όμως, κανόνισε, τον πήραμε με το αυτοκίνητο, είχε την εποχή ένα αυτοκίνητο στα Ισοβάκο που γινόταν κρεβάτι το πίσω, τα δύο πρώτα πίσω καθίσματα γινόταν τέλειο κρεβάτι. Είχαμε βάλει ένα στρωματάκι απάνω και έτσι ξαπλωτός. Φτάσαμε στην Ουρανούπολη. Στην Ουρανούπολη είχε φροντίσει να έρθει ένα μικρό φεριμπότ, ένα που χώραγε ένα αυτοκίνητο μόνο μέσα. Μπήκαμε με το αυτοκίνητο έτσι όπως ήταν ξαπλωμένος. Φτάσαμε στα Καυσοκαλύβια. Στα Καυσοκαλύβια που φτάσαμε, τον περιμέναν οι μοναχοί που υπήρχαν τότε στο κελί του απάνω, με ένα φορείο που το κρατούσαν 4. Μπήκανε μέσα, τον βγάλανε από το αυτοκίνητο στο φορείο και οι 4 γεροδεμένοι οι μοναχοί τον πήραν, πήδηξαν στη σειρά και σιγά 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 τον ανέβασαν απάνω. Έτσι μπόρεσε να φτάσει στα Καυσοκαλύβια. Και εγώ έλεγα, μα πώς θα φτάσει στα Καυσοκαλύβια.
Ακούστε λοιπόν και μια ιστορία που έγινε εκεί στο Άγιο Όρος, στα Καυσοκαλύβια. Αγαπούσε πάρα πολύ την Πειραϊκή Εκκλησία. Τότε είχε ξεκινήσει εκπομπές η Πειραϊκή Εκκλησία και έλεγε ότι αυτή μια μέρα θα κατηχεί τον κόσμο, όπως και το κάνει. Όσοι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία, δεν ξέρω τι πιάνετε εδώ πέρα ή ίντερνετ, κάτι πιάνε, ναι. Λοιπόν, πολλές φορές και εγώ που είμαι ιερέας, πολλές φορές διδάσκομαι από αυτά που λέγονται στην Εκκλησία, διότι είναι πολλοί αυτοί που μιλάνε και ορισμένοι έχουν πολλά βιώματα, έχουν πολλές γνώσεις και έτσι όλοι μορφωνόμαστε. Λοιπόν, ήθελε να την ακούει τότε, ήταν στα πρώτα της στάδια, αλλά το σήμα που έφτανε στο Άγιο Όρος ήταν πολύ αδύναμο. Μου λέει λοιπόν μια μέρα που είχα ανέβει να το δω, μου λέει θέλω να. Όχι, συγγνώμη, στο τηλέφωνο μου το είπε αυτό, στον ασύρματο, ούτε καν τηλέφωνο. Είχαμε βάλει ένα UHF και μιλούσαμε από το μήλωση στο Άγιο Όρος. Και μου λέει θέλω να μου πάρεις ένα ραδιόφωνο παγκοσμίου λήψεως και να μου το φέρεις απάνω για να ακούω την Πειραϊκή Εκκλησία. Το καλύτερο που θα βρεις. Πήγα λοιπόν και βρήκα ένα ραδιόφωνο γιαπωνέζικο, μια γιάτσου νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που φτιάχνει ασυρμάτους για καράβια, για τέτοια πράγματα. Προηγμένα συστήματα επαγγελματικά, ήταν και πολύ ακριβό και το παρήγγειλα γιατί δεν υπήρχε. Εν τω μεταξύ, είχα κάποιο συνέδριο στην Αμερική, έφυγα, πήγα Αμερική, γύρισα και όταν γύρισα τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, γέροντα, γύρισα, να ανέβω να σας δω. Όχι, μου λέει, να ανέβεις όταν θα έρθει το ραδιόφωνο. Το είχαμε παραγγείλει το ραδιόφωνο. Μετά σαν το μετάνιωσε, μου λέει, καλά, άντε, ανέβα. Ανέβηκα. Και ξέρετε τι έγινε. Το ραδιόφωνο πότε ήρθε. Τη μέρα που εκοιμήθη. Δηλαδή, αν δεν μου είχε πει ανέβα, δεν θα τον είχα ξαναδεί. Το ραδιόφωνο με πήραν τηλέφωνο τη μέρα που εκοιμήθη. Αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους. Έχει αφήσει και μια επιστολή, είναι γραμμένο σε αυτό το βίο και λόγια στα πνευματικά του παιδιά, το οποίο για μένα λέει πολλά και εξαιρετικά όμορφα αυτά που λέει. Αλλά εκείνο που με συγκλονίζει πιο πολύ είναι εκείνο που λέει εκεί προς το τέλος. Όταν λέει θα παρουσιαστώ μπροστά στον Χριστό και θα μου πει ο Χριστός, εσύ τι θέλεις εδώ. Θα έλεγε ο Χριστός στον Άγιο Πορφύριο, εσύ τι θέλεις εδώ. Εγώ λέει θα του πω, η απάντηση είναι το καταπληκτικό. Χριστέ μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάνει. Αυτή είναι η απάντηση. Ήταν δυνατόν να πεις τέτοια απάντηση στον Χριστό και ο Χριστός θα σε αφήσει απ' έξω. Δεν τον ένοιαζε τίποτε άλλο το θέλημα του Θεού και η αγάπη του. Ό,τι θέλει η αγάπη του Χριστού ας κάνει. Αυτό πρέπει να το λέμε κι εμείς. Θεέ μου, εγώ κάνω τον αγώνα μου, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Και να το αναθέτουμε τα θέματά μας, όπως μας είχε μάθει, να τα αναθέτουμε. Θαύματα γίνονται πολλά και μετά το θάνατό του. Μίλησε σε ανθρώπους στο τηλέφωνο που τον παίρνανε και είχε πεθάνει, τους απαντούσε και μετά τους έλεγε να μην με ξαναπάρεις, γιατί εγώ πια δεν είμαι εδώ πέρα. Και θα σας πω ένα από τα πιο πρόσφατα και θα τελειώσω. Ήταν μια κυρία στον Άγιο Σάββατο, αντικαρκινικό, και είχε τον άντρο της κατάκητο. Και της λένε οι γιατροί, θα πεθάνει, δεν παίρνει τίποτα. Βάζει αυτά τα κλάματα, δεν ξέρει, είναι λίγος ο χρόνος του. Τη βλέπει, μπαίνει μια προϊσταμένη και τη βλέπει να κλαίει. Τη λέει, γιατί κλαίς, να μου είπαν οι γιατροί ότι τέλος, δεν είχε ελπίδα ο άντρος μου. Όχι, της λέει, υπάρχει ελπίδα. Τι ελπίδα. Λέει, να εδώ, στο Μίλεση, στον Ορθοπό, που ήταν το μοναστηράκι του, υπήρχε ένας Άγιος. Ακόμα δεν είχε γίνει αγιοκατάταξη. Και αυτός κάνει πολλά θαύματα. Να πας να τον παρακαλέσεις και ίσως γίνει κάτι. Η γυναίκα πίστεψε σε αυτό και σηκώνεται να πάει στο μοναστήρι. Και φτάνει μεσημέρι. Την ώρα που έφτασε 3 η ώρα, κοιμόντουσαν όλοι στο μοναστήρι και ήταν κλειστό. Χτύπησε, ξαναχτύπησε, κανείς δεν της άνοιξε. Στεναχωρημένη λοιπόν, πήρε τον δρόμο της επιστροφής και όπως γύριζε, ξαφνικά χτυπάει το κινητό της τηλέφωνο. Και ακούει μια φωνή γεροντική μέσα της, λέει, μωρέ, αυτές εκεί τις καλόγριες, να μην τις παρεξηγείς, είναι γριούλες.
και χρειάζεται ξεκούραση το μεσημέρι. Θα γίνει καλά ο άντρας σου, της λέει. Και έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτή παραξενεύτηκε. Τι ήταν αυτό? Φτάνει στο αντικαρκυνικό, λέει στην προϊσταμένη, λέει αυτό και αυτό. Λέει να δούμε από πού σε πήρε. Και κοιτάνε και τι να δούνε. Ήταν το τηλέφωνο του μοναστηριού. Αυτή δεν είχε πει όνομα, δεν είχε αφήσει τηλέφωνο, τίποτα. Ο Άγιος την πήρε στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο του μοναστηριού. Έτσι, είναι τόσο ζωντανή η Άγιοι. Και μάλιστα κάποιος είχε πει, να σου πω, μου λέει, τώρα μου λέει που πέθανε, όταν κοιμήθη. Τώρα που πέθανε μου λέει, θα πηγαίνω να το κουβεντιάζω και θα τον παρακαλάω και δεν θα σκέφτομαι ότι είναι άρρωστος και πονάει και θα τον βασανίζω. Γιατί πράγματι, πολύ βασανιζόταν στο τελευταίο μέρος, τελευταίες μέρες της ζωής του. Θυμάμαι μια φορά μου είπε, ξέρεις μου λέει γιατί φεύγω και πάω στην Αχλαδερή. Έφευγε και πήγαινε στην Εύβοια. Καθότανε καιρό. Μου λέει, έρχονται οι άνθρωποι. Εγώ είμαι άρρωστος. Είχε και την καρδιά του μέσα σου. Είχε πολλές αρρωστίες. Τυφλός ήταν, την καρδιά του είχε, τα νεφρά του είχε, κύλι είχε και τι δεν είχε. Λοιπόν, και για το οποίο δεν παραπονιόταν ποτέ. Υπόψη. Λοιπόν, μόνο καμιά φορά, αν πήγαινε κανένας και του λέει κάτι σοβαρό, αρρώστια. Έλεγε, και τι να πω κι εγώ που είμαι τυφλός. Και ήταν όντως τυφλός. Τα τελευταία 7 ολόκληρα χρόνια δεν έβλεπε καθόλου. Έβλεπε με τα μάτια της ψυχής. Αλλά όραση σωματική δεν είχε. Λοιπόν, λέει, έρχονται εκεί και εγώ είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να τους μιλήσω γιατί πονάει η καρδιά μου. Και έρχονται και μου φυλάνε το χέρι και εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημά τους και θέλω να τους συμβουλεύσω, αλλά δεν μπορώ και στεναχωριέμαι και με πιάνει η καρδιά μου. Γι' αυτό φεύγω, μου λέει. Του φιλούσαν το χέρι. Καταλάβαινε το πρόβλημα και στεναχωριόταν που δεν μπορούσε να τους μιλήσει και να τους βοηθήσει. Χωρίς που πολλοί από αυτούς γινόντουσαν καλά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γέροντας Πορφύριος. Με λίγα λόγια, δεν σας είπα δύσκολα και θεολογικά, γιατί έχει μέσα εδώ στο βιβλίο αυτό, γράφει πολύ ωραία, πολύ απλά, πολύ βαθιά θεολογικά θέματα. Όποιος δεν το έχει διαβάσει, να το πάρει και να το διαβάσει και να το ξαναδιαβάσει και να δείτε ότι κάθε φορά που θα διαβάζετε ιδιαίτερα τις διδασκαλίες του, θα λέει πώς τα διάβασα αυτά και δεν τα κατάλαβα. Στην τύχη, να ανοίξω κάτι, όπου πετύχουμε, να. Πετύχαμε περί μοναχικής ζωής. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο, μεγάλη, υψηλή ζωή, θεία ζωή, ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω, με τα αστέρια, μέσα στο άπειρο. Ζει με τη φαντασία του Θεού τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Ποιος να τα πει αυτά τα πράγματα? Δεν μπορούμε να τα πούμε. Και τα λέει ένας άνθρωπος που δεν είχε, που είχε πάει στη Δευτέρα Δημοτικού. Και αν διαβάσω όλο το κείμενο, να διαβάσω κάτι γιατί το έχω υπογραμμίσει, μια και έπεσε σε αυτό. Για να τη ζει σωστά ο μοναχός πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στο Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωραία προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Απλώς σας το λέω για να σας ανοίξω λίγο την όρεξη. Αξίζει όμως τον κόπο, έχει πάρα πολύ ζωή, πάρα πολύ ουσία το να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Όπως και να διαβάσετε αυτό το, είναι πιο δύσκολο αυτό. Εκείνο που είπαμε, ο Όσιος Πορφύριος ο προφήτης, είναι ελαφρό γιατί λέει ιστορίες ο καθένας όπως λέει, αλλά καταλαβαίνουμε από πολλές απόψεις τι σημαίνει ένας Άγιος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστώ όλους. Θα παρακαλούσα κάτι άλλο. Όποιος βιντεοσκόπησε, δεν θα ήθελα να δω βιντεοσκοπημένη αυτή την ομιλία στο ίντερνετ καθόλου. Αυτά που είπαμε μπορείτε να τα βάλετε όπου θέλετε, αλλά να με παρουσιάζετε στο ίντερνετ και να αρχίζουν να μου λένε «Σε είδαμε και στο ίντερνετ και τούτο και τ' άλλο», με κάνετε και έρχομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Κρατήστε τα για τον εαυτό σας, κρατήστε τα για το αρχεία σας. Αν ποτέ πεθάνω μπορείτε να τα δημοσιεύσετε, κάντε το ό,τι θέλετε, αλλά τώρα μην μου τα βάλετε στο ίντερνετ, βιντεοσκοπημένη την ομιλία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πατέρα, στην ευχή σας. Α, ήθελα να σας πω και αυτό. Υπάρχει και αυτό το βιβλιαράκι που είναι καταπληκτικό, λέγεται «Η Θεϊκή Φλόγα». Είναι απλό, δεν είναι δύσκολο, αλλά το γράφει κάποιος που γνώρισε τον πατέρα Πορφύριο και περιγράφει τα συναισθήματά του όπως τα αισθάνθηκε. Και επειδή την ίδια περιγραφή την έχω ακούσει από πολλούς άλλους ανθρώπους, αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς για να δει ποια είναι η εμπειρία που αισθάνεται κάποιος που γνωρίζει έναν Άγιο. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Χριστόδουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν μαζί μας απόψε. Πιστεύω ότι όλοι ωφεληθήκαμε και θα ωφεληθούμε ακόμα περισσότερο αν περάσουμε πραγματικά στην πράξη. Γιατί η πνευματική ζωή, πίστη σαν εφαίρον ποτέ η Εκκλησία μας, νεκρά εστί. Καλό βράδυ σε όλους. Βοήθειά μας Άγιος Πορφύριος. Πατέρα Χριστόδουλο, ευχαριστούμε πολύ. Στην έξοδο έχει κάποια από τα βιβλία εκδόσεις της Ρωμιοσύνης, όποιος θέλει παίρνει ό,τι θέλει. Και επίσης ένα παραδοσιακό κέρασμα. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και επειδή η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός πάνε μαζί, αν θέλετε να ψάλουμε όλοι μαζί τον εθνικό μας ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μεριά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά. Βοήθειά μας. Thank you.